Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προσδόπηση, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπί της χοληψίας του Αθανάση Καζαμπάκη στο production, την Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνει στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα με Kia, Hyundai, με Skoda και με εξουσιοδοτημένο σέρβις για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων που αναφέραμε λίγο πριν, με μια τρομερή έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και για τους φίλους οδηγούς ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε τώρα το Skoda Rapid σε προνομιακή τιμή 16.500 ευρώ, οικονομικό και ό,τι πρέπει για τον επαγγελματία οδηγό. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310 596 690. Με τις ομάδες να δίνουν φιλικά παιχνίδια καθώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, με πολλά να ακούγονται για το ότι το πρωτάθλημα κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή, το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι ποια εβδομάδα θα ξεκινήσει τώρα, δηλαδή θα ξεκινήσει, ποια αγωνιστική θα ξεκινήσει με την τρίτη αγωνιστική ή θα ξεκινήσει με την πρώτη αγωνιστική. Πολλά ακούγονται, κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι ακριβώς θα γίνει. Η Νόβα πιέζει να ξεκινήσει από την τρίτη αγωνιστική. Οι ομάδες και κάποιοι άλλοι θέλουν να ξεκινήσει από την πρώτη. Όπως επίσης οι τρεις θέλουν να σπάσει, να αλλάξουν οι πίνακες διαιτησίας προκειμένου να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αντιρρήσεις από κανέναν. Με το ΠΑΟΚ να τρώει 4 γκολ από τη Δράμα. Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ 4-0. Τρομερά πράγματα. Με τον Ηρακλή να έρχανει από τον Πανσεραϊκό με 2-1. Με κακή εμφάνιση. Και με την ομάδα του Άρεος να αναδεικνύεται ισόπαλη 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Και με πολλούς να τρελαίνονται για τα αποτελέσματα και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί αλλιώτικα. Ειλικρινά δεν τα κατάλαβα ποτέ αυτά, ούτε μπορώ να το καταλάβω, γιατί τέτοια τρεμούρα και τέτοια τρέλα για τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων από τη στιγμή που είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το πει για αφεντιά μου, ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι μόνο και μόνο για να μπορούν οι προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα, να δοκιμάσουν ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε ποδοσφαιριστή και τι μπορούν να κάνουν στο πρωτάθλημα. Δεν θα ξεκινήσω με τον Κωστή σήμερα, θα ξεκινήσω με τον μεγάλο νικητή σε εισαγωγικά των φιλικών αγώνων
Δίπλα μου ο Νίκος Αναστόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πει κάποια πράγματα για το πώς εμφανίζεται η ομάδα, το πρόσωπο το οποίο δείχνει και κυρίως το τι μπορούμε να περιμένουμε από το φετινό Άρη και αν είναι όντως το πολύ μεγάλο φαβορί. Κύριε Αναστόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Καλή εμφάνιση ομάδος, γεμάτο το γήπεδο. Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Το Χαριλάου θα είναι γεμάτο γιατί θα δούνε μεγάλη μπάλα. Ναι. Φέτος οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το 110% των δυνατοτήτων. Ναι. Έχουμε καλό πρόεδρο, έχουμε καλή διοίκηση. Ναι. Έχουμε καλούς παίκτες και φυσικά έχουμε καλό προπονητή, δηλαδή εμένα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς. Όχι, άμα ήθελες να αμφιβάλλεις, να αμφιβάλλες. Πού να τολμήσω, Χαζός. Μην τολμήσεις. Λοιπόν, ο συνεργός μου ισχυρίζεται ότι σας λείπει πάρα πολύ φορ. Κοίταξε να δεις, ο κύριος Καρυπίδης μας είπε ότι θα μας φέρει center for περιοχής. Αυτό δεν έγινε, ναι. Αλλά παρά τα αυτά και χωρίς stopper δίπλα στο Raúl Bravo και χωρίς center for, εγώ θα βγάλω την ομάδα 15 βαθμοί με 20, ναι. Από το δεύτερο παρασάγκας. Παρασάγκας. 15 βαθμούς 15 με 20. 15 βαθμούς με 20. Γιατί εμείς κάνουμε τακτική, κύριε, πώς σας λένε. Καράμπελα. Ναι, δεξιμπάκ είστε. Δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ, ναι. Έχουμε τακτική. Ναι. Δεν μπαίνει ο προπονητής μέσα, ναι. Να πει παίξτε 20 λεπτά ζέσταμα και κατόπιν διπλό. Εμείς είμαστε ομάδα με τακτική, με στρατηγική, με όλα. Ναι, γι' αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς και. Άμα ήθελες να αμφιβάλλεις, να αμφιβάλλεις. Όχι, ούτως ή άλλως η πορεία σας τα λέει όλα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι υποτιμάτε λίγο το πολύ καλό ρόστερ που έχει η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης, των Τρικάλων, του Όφη. Έλα, σταμάτα, έλα. Πώς είπαμε. Καράμπελα. Καράμπελα. Ναι. Δεξιμπακ παίζεις. Ναι. Λοιπόν, άκου. Δηλαδή, τι, τα Τρικάλα. Ναι. Είδες τον προπονητή των Τρικάλων. Ποιος είναι. Ένας που μοιάζει με τον Άσο Κερδάκα, τον ηθοποιό. Το βγάλανε από τα χωράφια και το κάνανε προπονητή. Ναι, ναι, πάει αυτός. Ναι. Ο άλλος ο Νόμπλιας. Ναι. Ο Νόμπλιας, Παναθηναϊκό και μετά πάει Γάμα Εθνική. Ναι. Εντάξει. Φίλε, τι δουλειά κάνεις. Μουσικός παραγωγός είσαι. Όχι. Ρεπόρτερ. Όχι, περαστικός. Δεξιμπάκ είσαι. Ναι. Εντάξει, λέγε παρακάτω. Αν μπορούσατε να πάρετε τώρα παίκτη, τι παίκτη θα παίρνατε. Θα παίρνα από τον Μπάουκ το Κουλούρι. Από τον Μπάουκ θα παίρνα τον Κουλούρι. Θα παίρνα τον Κουλούρι, να μου κάνει 17 γκολ. Το στήσω εγώ καλά, όχι σαν τον Ίβιτς. Ναι. Δηλαδή μπες μέσα και ότι άμα σου ήρθε ήρθες, κάνεις κινήσεις. Συγγνώμη κύριε Αναστόπουλε, τώρα να πάρει ο Άρης δανεικό από τον Μπάουκ. Κοίταξε να δεις. Άμα τους πάρω το Κουλούρι και τους παίξω κύπελο και μου εμφανιστούν σαν τη Δράμα 4-0, θα γίνει το έλα να δεις. Το βλέπω τον Ίβιτς, ναι. Να πηγαίνει μετανάστης στα Σκόπια. Πάνω που, από πού είναι αυτός. Ο Ίβιτς. Βελιγράδι είναι από Σέρβος, πού. Ναι. Θα πάει στη Σερβία. Και στον πόλεμο θα πάει επάνω. Ναι. Το βλέπω εκεί πέρα. Πηγαίνει με τους Κροάτες, θα μπερδευτεί. Αυτός είναι ικανός να πάει επάνω, να παίζει Σερβία-Κροατία και αυτός να υποστηρίξει τους Κροάτες. Δεν μπερδεμένος. Βλέπω έχετε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον κύριο Ραούλ Μπράβο, ο οποίος βέβαια έχει μια τεράστια εμπειρία. Γιατί αυτή η αιμονή με τον Ραούλ Μπράβο. Έχετε φίλους στο ποδόσφαιρο, ναι. Κύριε, πώς σας λένε. Καράμπελα, καλά. Ναι. Οι οποίοι κατά το παρελθόν γνωρίζανε τα του Καράμπελα. Πάρτε και ρωτήστε τους. Η περιραίως ατμόσφαιρα σας, ναι. Οι φίλοι σας και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που κινείστε, ναι. Είναι συνυφασμένοι με τον Ραούλ Μπράβο. Γιατί δεν ρωτάτε εκείνους. Θα σας απαντήσουν. Είχατε μια ομάδα, από ό,τι ξέρω, υποστηρίζατε μια ομάδα η οποία ήταν η τρύπα του όζοντος πίσω. Δηλαδή, όποιος ήθελε πέρναγε, ανοίγαν οι άμυνες και εσείς χειροκροτάγατε σαν τους βλαμμένους μια τρύπλα του Χατζηπανάγη. Εντάξει. Είστε ικανοποιημένος από το ρόστερ το οποίο έχετε ή θα θέλατε κάτι παραπάνω. Οπωσδήποτε, ναι. Δίπλα στο Ραούλ Μπράβο, ναι. Ήθελα ένα στόπερ και ένα σέντερ φορ ολκής, ναι. Για να μπορώ να λέω ότι θα χτίσω μια ομάδα η οποία του χρόνου δεν θα θέλει πάνω από 4-5 παίχτες για να βγει στο UEFA πέμπτη θέση. Μάλιστα. Και θέλετε να πείτε και κάτι στον κόσμο του Άρη, ο οποίος μας ακούει τώρα και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο πρόσωπό σας. Ναι, να τους πω ότι θα έρθω να πιω ένα καφέ στο μπαράκι που πήραν από τον κύριο Ψηφίδη κάτω, ναι. Και το λειτουργούν και θα κάτσω να πιω κι εγώ 2-3 εσπρεσάκια. 2-3 εσπρεσάκια. Ναι, θα τα πάρω. Καραγκιόζη. Λοιπόν, δώσε λίγο μουσική, ρε, δώσε.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Χάνει ο Ηρακλής 2-1 από τον Πανσεραϊκό. Κλάμα. Γιατί κλάμα? Κάτσε να σου πω. Γιατί κλάμα, ρε. Να σου πω. Τι. Κλάμα. Κλάμα γιατί? Έρχεται ένα ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Και πανηγύρια. Και μπαλάρα, βέβαια. Και μπαλάρα. Βέβαια. Κάνει 4-0 ο ΠΑΟΚ από τη Δόξα Δράμα. Έλα. Αυτό σταμάτα το. Χάνει 4-0 ο ΠΑΟΚ από τη Δόξα Δράμα. Δεν έχασε. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν ο Ίβιτς, θα ήμουν δυσαρεστημένος από το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πρώτον, και από τους ρεπόρτερ. Γιατί κάποτε, όταν πήγαινε να παίξει ο ΠΑΟΚ στον Αστέρα Μπελοκύμο του Ολυζιέρσκι, ακούς, άκου εμένα. Άκου εμένα. Ή πήγαινε να παίξει στη Μηχανιώνα με τη Μηχανιώνα του Σταμίδη. Ναι. Ή πήγαινε να παίξει, ξέρω εγώ. Του Γιώργου του Σταμίδη. Ναι, του Γιάννη, δεν έχει. Μην κολλάζεσαι. Του Γιώργου του Σταμίδη. Έχει πολλού Σταμίδη. Ναι, εντάξει. Όταν πήγαινε να παίξει ο ΠΑΟΚ με του ερασιτέχνε, με τον Φουντουκίδη, ξέρω εγώ, και κάποιου επαγγελματίε στα Γιάννητσά Φιλικό. Μάλιστα. Γράφαν τότε ο Μπούζα, ήταν έξυπνο. Δεν ήταν λακαμά, σαν και σένα. Γιατί? Σαν και σένα, δηλαδή στη νέα γενιά. Με κοιτά λακαμά. Λοιπόν. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ πήγε στα Γιάννητσά και έχασε 2-0. Εμείς σήμερα βάζουμε τον Ίβιτς στον τοίχο επειδή πήγε και έβαλε τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Την ξέρεις, το μάτς το είδες. Σ' άκουγα εγώ, ίσως το αυτό. Ξέρεις τη σύνθεση του ΠΑΟΚ, με ποιους πήγε? Ναι. Ποιοι ήταν? Με όλα τα παιδιά της ΚΑΒΓΑ 17 και ΚΑΒΓΑ 19. Και κάνεις κριτική τον Ίβιτς? Όχι. Και είπες ότι ο ΠΑΟΚ έχασε? Όχι. Καταρχήν είναι ξεφτύλας ο ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ. Να τελειώσω. Κάτσε ρε, να τελειώσω εγώ με ρωτάς. Καταρχήν είναι ξεφτύλας ο ΠΑΟΚ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν καλύπτει τον Ίβιτς να πει στον κόσμο που είναι στις παραλίες ακόμα ότι δεν έχασε ο ΠΑΟΚ 4-0. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ με απορασιτέχνες και κάποιους νεαρούς πήγε και έφαγε 4-0. Διαβάζω τη σύνθεση. Άκου λίγο. Όχι, άκου εσύ. Περίμενε, βέβαια. Όχι, άκου εσύ. Όχι, περίμενε. Όχι, περιμένεις. Λοιπόν, παίζει την ώρα που είμαστε έξω στο στούντιο. Κάτσε ρε, περίμενε. Παίζει Λίβιγκστον Σέλτι. Σταμάτα ρε κόκκινο. Να σου πω. Μιλιστά, ρε, βλέπω ο Λίβιγκστον Σέλτι 5-1. Πώς? Και βλέπω ότι παίζει Λίβιγκστον Σέλτι K20. Σέλτι. Σέλτικ. Γράφει καταρχήν, ότι παίζει με την ΚΑΠΑ 20. Καταρχήν άνοιξε το αυτό. Το άνοιξε τώρα. Πόσους βαθμούς έχει? Πόσους 25 λέει? Το βάζω. 25 έχει έξω. Από τους 25 εδώ να σκάσουμε. 23 το βάζω. Βάλτε 22. Βλάξ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οφείλουν να πούνε ότι παίζει με την ΚΑΠΑ 20, ναι. ΚΑΠΑ 17. Ναι. Λένε ότι παίζει φιλικό ο ΠΑΟΚ. Αυτά που λέω εγώ λες τώρα εσύ. Εσύ σου είναι έτοιμος κουλιαμά να κάνεις τώρα. Και το γυρίζει επειδή και κάνω χουλιάμα. Τι χουλιάμα? Και καλά κάνουν. Μούτσα. Και κάνουν χουλιάμα. Τσαούσης, Κυριλίδης Δημητρίου Δελιγιαννίδης, Κοροβέσης, Αϊδονίδης, Τζοβάρας, Δημητριάδης, Ματθαίος και Τιάμ. Αυτή εδώ, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Και έχει ο Ίβιτς ευθύνη επειδή έβαγε 4 μαθούς. Καμία, ούτε καν ήταν στον πάγκο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μα άκουσα να λέω ότι είχε ευθύνη ο ΠΑΟΚ. Είναι ξεφτύλας. Και ο άλλος αρχιξεφτύλας είναι ο πρόεδρος της Δόξας Δράμας, ο Μπύρος, ο οποίος βάζει 10 ευρώ το εισιτήριο. Εγώ νόμιζα, εγώ του έκανα κριτική, λέω καλά κάνει ο άνθρωπος και βάζει 10 ευρώ το εισιτήριο. 10 ευρώ εδώ τον ΠΑΟΚ. Όχι τα παιδάκια. Άνα, μπράβο. Πρώτον, Μπύρο, είσαι ξεφτύλας. Δεύτερον, ΠΑΟΚ είσαι ξεφτύλας που πας να δώσεις τιμή στην Κορακάκη με τα μωρά. Είσαι ξεφτύλας. Πάει Κορακάκη, εγώ αν ήμουν Κορακάκη θα έλεγα ποιοι έρχονται ρε, να παίξουν τα μωρά, δεν θέλουν να με τιμήσετε. Ρε. Δεν θέλω ρε να με τιμήσετε ρε καραγκιός λύκια. Και το τρίτο το χειρότερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο στο τομέα επικοινωνίας μπούφος που όλοι ξέρουν τώρα στις παραλίες που δεν ασχολήθηκαν ότι έφαγε 4-0 από τη Δόξα Δράμας και η ίδια η ΠΑΟΚ δεν οφείλει να προστατεύσει προπονητή, παίκτες, την εταιρεία της και να πει δεν είναι ο ΠΑΟΚ, πάρτε τον Μπούζα πριν 20 χρόνια ρε. Μισό λεπτό. Διαβάστε λίγο τον Μπούζα ρε άσχετη. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ πήγε στα Γιάννητσά και έχασε 2-0. Και διαβάζει μια ομάδα του ΠΑΟΚ. Που σημαίνει μπορεί να είναι ο Ραπτόπουλος, ο Κόκκινος, ο Χοντρός, ο Λιγνός, ο Κουτσός κτλ. Μια χαρά τα λες. Δεν συμφωνούμε. 100%. Αλλά όταν λες ΠΑΟΚ και δεν λες ΠΑΟΚ Under 17 ή Under 19, δίνει στροφή και δικαίωμα στους άλλους να πούνε. Ρωτάω. Καταρχήν υπάρχει για μένα παραπληροφόρηση. Ραγάπη μου, η ίδια πάει ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Άλλα μας πήρε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Θα πάμε την Κορακάκη, την έχουμε γραμμένη. Κάτω, κάτω. Την Κορακάκη την έχουμε γραμμένη κανονικά και τα λοιπά. Θα στείλουμε κάτι μωρά εκεί πέρα, κάτι παιδάκια. Και, φύγουμε, και θα πάμε να φάμε 3-4 και να, πάει, ναι. Να πάρει και κανένα φράγκο η φίλη μας η Δόξα. Ο μεγαλύτερος κορόιδος είναι ο μπαμπάς Κορακάκη. Ναι. Η μεγαλύτερη κοροϊδάρα είναι η ίδια η Κορακάκη. Και στο τμήμα επικοινωνίας ο ΠΑΟΚ παίρνει 0. Γιατί αν πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίξει, ας πούμε, στην Κόρινθο και έστελνε τα μωρά, το φως, τα site, δεν θα λέγανε φταίει ο προπονητής ο Μπέντο που βάγε 4 κτλ.
Το κατάλαβες ρε το έργο. Λειτουργεί απροστάτευτα. Πώς το πες? Απροστάτευτα. Απροστάτευτα. Ναι. Άρα, τι καλά άρα κάνει αυτό. Άρα, σάρα, μάρα, τι άρα. Άρα, καλά κάνει ο άλλος ο οποίος σπάει. Και εσύ είσαι έτοιμος να κάνεις χουλιαμά και οι άλλοι θα μας δώσουν κιόλας. Και θα κάνω. Και θα κάνω. Τι χουλιαμά να κάνεις, ρε κόκκι. Και θα κάνω, ρε φίλε. Τι έπαιξε, λέει μετά ο γαλανιό μου, ο γαλαμούδης. Ρε μου, δεν μου λες. Το νέο ο Χαραγιόπουλος, το ομαίο, ο Νούκαρης, ο Πολύζος, ο Κωνσταντίνου, ο Καραπέτσος. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Άσε με, ρε. Αυτός ο δεξής εξτρέμου που δεν είναι ακόμα έτοιμος, έπαιξε. Ποιος? Ποιον πήρε ο ΠΑΟΚ τώρα? Αυτή είναι η ομάδα εδώ. Ποιον πήρε ο ΠΑΟΚ? Έπαιξε, ο Τιάμ, έπαιξε. Ο Τιάμ. Κανένας άλλος παίξε από την πρώτη ομάδα? Κανένας. Ο Χαρίσης δεν έπαιξε? Ποιος Χαρίσης? Όχι, ποιο δεν έπαιξε. Ποιος Χαρίσης έπαιξε, άσχετε. Άσχετε. Δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Κανείς άλλος μεγάλος. Κανα δυο παίξανε. Ποιος έπαιξε? Ο Κοροβέσης. Ο Κοροβέσης. Άμα το στείλεις τον Κοροβέση στον Αναστόπουλο, ξέρεις. Έπαιξε. Άκου εμένα. Ρε έπαιξε. Άκου εμένα. Παίζει τον ΠΑΟΚ. Παίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πότε έπαιξε? Πόσα μάτς έκανε? Φέτος. Φέτος. Γιατί έγινε κανένα μάτς. Άμα το στείλω τον Καραβέση στον Αναστόπουλο, ξέρεις θα μπει. Έλα, έλα νέα Ελβετία, ένα-δύο τα χεράκια και στο κόσμο για καφέ. Άσε ρε τώρα. Ποιος Κοροβέση? Δηλαδή είναι λάθος. Βέβαια είσαι λάθος. Λάθος. Έβαλα να παίξει ο Τιάμ. Για να του δώσω χρόνο. Τι χρόνο μετά, μωρέ, έβαγε τέσσερα και λέει δεν κάνει, λέει ο Τιάμ. Γελάνε. Δε, τέταρτο λάθος. Άστα να πας στο Τιάμ. Άστα ρε χωριάτε. Ρε βλαμμένε. Α, ρε χωριάτε. Αυτό κάνω. Άντε ρε χωριαταρέ που θέλετε. Κάνω. Πρωτάθλημα χωριαταρέ. Ρε βλαμμένε. Αυτό, χωριαταρέ. Αυτό κάνω. Άντε να χαθείτε. Ρε γλύφτη του πάω. Καλά σε λένε. Ρε σκουπίδι με πόδια. Είναι δυνατόν? Μου δώσες δικαίωμα. Δίνεις δικαίωμα αυτό να κάνει πλάκα. Καλά σε κάνει και σου κάνει, δεν κατάλαβα. Τι σου κάνει, τα μούτρα από κοιμά? Σου βρεις το σπίτι? Δεν γράφεις επίσημα κατεβαίνω με τη Β' Γ' Δ' ομάδα για να παίξω? Κόκκινα άκουσα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώνει φιλικό με τη Δράμα. Η Δόξα ανακοινώνει φιλικό με τον ΠΑΟΚ για να οικονομήσει το δεκάρικο. Καλά έκανε. Και λοιπόν, αν έγραφε φιλικό ΠΑΟΚ, Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ Under 19, θα θυμώνε κανείς? Θα έλεγε κανείς τίποτα? Δεν κατάλαβα. Γράφει τα τέσσερα. Ο άλλος διαβάζει τέσσερα. Και σου λέει τι έγινε ρε μάγκα. Εσείς λέτε ότι πάτε για πρωτάθλημα και τρώτε τέσσερα από τη Δόξα. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Εγώ έχω να πω ότι είναι φιλικά παιχνίδια και γελάω. Για αυτά τα οποία ακούω και σχολιασμούς. Επιμένω και δεν αλλάζω ούτε στάση και λέω ότι οι προπονητές τα φιλικά δεν τα κάνουν για το αποτέλεσμα. Τα κάνουν για να πειραματιστούν. Πολύ βασική παράμετρος αυτό που λέει ο Φαλάκρας. Ότι δεν υπήρχε καν Ήβιτς στο γήπεδο. Κακός δεν υπήρχε. Το είναι κάτι άλλο, αλλά μπορεί να είχε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση και να μην μπορούσε να είναι. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να υπάρχει διευκρίνηση για το τι γίνεται, με ποιον γίνεται και πώς γίνεται. Α, και για τους κακοπροαίρετους το παιχνίδι στο στοίχημα δεν υπήρχε πουθενά. Πουθενά. Αν υπήρχε, θα είχαμε βγάλει μεροκαματάκι, σας μιλάω ειλικρινά. Όχι γιατί ξέρω αν η Δράμα είναι τόσο καλή ή περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει και με αυτό το ευρύ σκορ. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά όταν άκουσα ότι πάει με τους μικρούς, λέω ευκαιρία είναι. Αλλά αν είδα την προηγούμενη εβδομάδα για αυτούς οι οποίοι νιώθουν για το Milk Cup, Coca-Cola Cup και ό,τι και crackers κάπου κάνουν στην Αγγλία, υπήρχαν ομάδες under 20 οι οποίες παίζανε με ομάδες μικροτέρων κατηγοριών. Το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, στο deliveras.gr θα βρείτε εκατοντάδες αποκλειστικές προσφορές από όλες τις αλυσίδες φαγητού αλλά και τα μεγαλύτερα συνοικιακά καταστήματα. Έτσι δεν μπορείτε να σταταλάτε το χρόνο σας για να ψάχνετε παντού, αφού τώρα έχετε όλα τα delivery με αποκλειστικές προσφορές μαζεμένα στον απόλυτο προορισμό για online παραγγελίες. Πληρώνετε κανονικά με την παραλαβή, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας και χωρίς επιπλέον χρέωση. Η παράδοση γίνεται σε 10 με 45 λεπτά, πληκτρολογώντας τώρα deliveras.gr.
Μπαίνουμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, ο δικός μας Κλειδαράς, τηλεφώνει Καρδινά και Μάρκ Μπότσαρη γωνία, ο Στέργιος Πετκανίτσας με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, δίνει άμεση και γρήγορη λύση στο πρόβλημά σας, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, και έχει απίστευτες τιμές και άψογο σέρβις σε εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του immobilizer του αυτοκινήτου. Με χώρο στάθμευσης, τηλεφώνει Καρδινά και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.3.40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Ό,τι θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Ναι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Κωστή, έχεις μετά την εκπομπή, έχεις εκπομπή μετά με τον Τρολό. Ναι, με τον Τρολό. Κόκκινε, ισχύει ότι θα είσαι στο κανάλι του Χοντρού. Είσαι σε συζητήσεις. Μην τα πούμε από τώρα, ρε παιδιά. Σιγά σιγά. Δεν τα λες καλά, Κόκκινε. Θα έπρεπε να πεις ότι μια ομάδα του ΠΑΟΚ έχασε από τη δόξα. Έτσι έγραφε. Δεν φταίει ο Κόκκινος, μισό. Εδώ ολόκληρος ΠΑΟΚ δεν προστάτευσε την εικόνα του. Κόκκινος θα σε προστατεύσει, ρε. Πόσο έληξε δόξα μπύρου προ Junior ΠΑΟΚ. Κόκκινε, άκουσα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώνει φιλικό στη Δράμα. Η δόξα ανακοίνωσε φιλικό με τον ΠΑΟΚ και ανακοινώνει στο δεκάρικο. Πού είναι ο Κυριάκος Κυριάκος, μόνο στο Facebook και στο Twitter. Ναι, να βγει αυτός ο Κυριάκος το παλικάρι, που καλό παιδί είναι, εκεί με τους ρεπόρτερ που είναι, να τους πει. Πρώτον, τον Ήβης γιατί δεν τον καλύπτουν. Δεύτερον, γιατί ξεφτύλισαν την Κορακάκη και τον πατέρα της που στείλαν τα μωρά να παίξουν. Εγώ να ήμουν ο μπαμπάς Κορακάκη, απάρτε δρόμο, θα την έπαιρνα την κόρη μου. Άντρε τους Καραγκιόζες, αλλά τι μη είναι αυτή. Δρόμο! Ράπε, επειδή ξέρεις κάπως σε κυλαμπάλα, θέλω να μιλήσω μια πορεία. Δηλαδή, πόσο χειρότερος μπορεί να είναι ο Κοροβέσης από το Λέοβατς. Γιατί το φάγανε αυτόν. Ο Κοροβέσης από το Λέοβατς. Ναι. Εντάξει, άμα τους πας να πούμε. Ξέρω εγώ να τους δοκιμάσεις και να πεις ποιος είναι καλύτερος. Τον ένα το στέλνεις με το πούλμα στα Γιάννα και τον άλλο το βάζεις στο αερόπλανο και το στέλνεις πίσω στην Αφρική. Δεν είναι μπακ αυτή για τον ΠΑΟΚ. Κόκκινο, το μεγαλύτερο θέμα είναι σήμερα η κατάργηση προσευχής από το σχολείο. Κύριε φίλη, ουστ. Δεν είναι κατάργηση προσευχής. Άλλο είναι. Τι είναι. Τι εσύ είσαι ο θρησκό αυτό εδώ. Τι είναι. Τα θρησκευτικά θα διδάσκονται διαφορετικά. Τι είναι, δεν το ξέρεις, δεν το μάθες. Κάνετε θέμα τι το, κάνετε. Το 10 ευρώ και μπηχτές περί αρπακτής χωρίς να ξέρετε όλα τα φιλικά της δόξας. Αγροτικό πανθρακικό Ηρακλή, τα εστία ήταν 5 ευρώ. Τι 5 ευρώ. Ήταν 5 ευρώ. Και γιατί με τα δεύτερα του πάω να είναι 10. Ερώτηση. Τι καλή ερώτηση, ρε. Αυτό είναι εστία, είναι μεταφώνου. Το γλύψιμο Αναστόπουλου Στραματσόνη ήταν το κάτι άλλο. Κάτι το πιάνει τον Ανατόρε. Αν δείτε άλλο πάντως από αυτά που είπε για Στραματσόνη και Παναθηναϊκό. Τα μισά να εννοούσε μια χαρά θα είμαστε. Κύριε Αναστόπουλε. Ο Σταματσόνη πέρσι κατηγορήθηκε, λιδωρήθηκε και δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα όλο το δημοσιογραφικό λόμπι εναντίον του. Φέτος έβαλε γυαλιά, ματοκιάλια και τα πάντα όλα που λέει και αυτός που δεν θέλω να κατονομάσω ο Παλιόγερος. Λοιπόν, εναντίον μου, ο οποίος, να πούμε Σταματσόνη, θα κάνει τον Παναθηναϊκό μεγάλη ομάδα και θα παίξει και μεγάλη μπάλα. Αυτό είναι αλήθεια, Κόκκινη. Ο Στραματσόνη φέτος είναι ο Αναστόπουλος δεν είναι δημοσιοσχετίστας. Όχι, το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Πολύ βαρύ είναι στις. Έχω μια ένσταση. Ναι. Απλά μου βγάζει, τι σου βγάζει πολύ καλό μάτι ποδοσφαιρικό. Ποιος? Ο Στραματσόνη. Βεβαίως. Και όχι προπονητικό. Προπονητικό, ε. Μπορεί να κάνω λάθος. Τι να, βέβαια κάνεις λάθος. Μπορεί. Ο άνθρωπος άλλαξε δύο φορές το σύστημά του. Δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνα και πήρε η μάτς. Στην Τρόμπνη, πώς λέγεται, η Τρόμπνη που έκανε ένα 1-0, έκανε δύο φανταστικές αλλαγές και πήρε το μάτς. Είναι για μένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στις ομάδες τις μεγάλες, ο πιο φορμαρισμένος προπονητής. Ο Στραματσόνη. Παρακάτω. Λοιπόν. Ας τα Facebook, ρε Κόκκινε. Για τα κοριτσάκια είναι τα Facebook. Γρηγόρη, το μάτς το είχε κανονικά εταιρεία Στίχημαν και τον άλλο τον έδινε 450. Εγώ, φίλε, δεν το είδα πουθενά το παιχνίδι. Έψαξα όλες τις εταιρείες, τις μεγάλες και δεν το είχε καμία. Το δόξα ΠΑΟΚ. Ναι. Α, σήμερα τώρα. Δεν το είχε καμία. Εντάξει. Εντάξει, δεν το λέω για να καλύψω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Τι Πες τι πίνεις κατά εκεί. Καλό Εβιτάλ. Γιατί? Καθημερινά, για να είμαι σε φόρμα. Πρώτον, να έχω διάθεση. Δεύτερον, να έχω καλό έντερο, που είναι σημαντικό. Τα υπόλοιπα είναι προορισμένο με κριτικά προϊόντα. Πάρα πολλά κριτικά προϊόντα με δίκταμα, κρίτραμα κτλ. Με πόνους στις αρθρώσεις που πολλοί μετά τα 55-60
και με τα κιλά και με την υγρασία δημιουργούνται, καταπολεμούνται. Και αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι να καταπολεμά τις ιώσεις. Και τώρα, μόλις μπει ο Σεπτέμβρης που μπήκε, μόλις παίζει θερμοκρασία, πιάσει καμιά βροχή, πατ, να ξέρεις. Αδυνατίζει όταν δουλεύεις και πολύ, πέφτει η άμυνά σου. Το καλό Εβιτάλ λοιπόν σου φτιάχνει και την άμυνα. Είναι δηλαδή κάτι που χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ. Να πίνει καλό Εβιτάλ. 23, 12, 200, 500 το παίρνετε στην προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Αντί για 55 ευρώ που το παίρνετε στην αγορά. Κερδίζετε πάρα πολλά χρήματα. Αρκεί με το να πείτε. Κόκκινος, οπωσδήποτε. Ραπτόπουλος. Έτσι. Λοιπόν. Ξεκινάει από ό,τι όλα δείχνουν το πρωτάθλημα. Ναι, πολύ ωραία. Έχω όμως κάτι το οποίο δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λάθος. Ποιο είναι λάθος? Πιέζουν πάρα πολύ να ξεκινήσει από την τρίτη αγωνιστική. Ναι, ποιος το πιέζει? Κυρίως η Νόβα. Η Νόβα το πιέζει. Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Όχι. Από την πρώτη πρωτά, αφού δεν έγινε. Δηλαδή, αν είχαν παίξει μία αγωνιστική, θα το λεγόταν. Ποιος πληρώνει, ρε κόκκινο? Η Νόβα. Η Νόβα έχει δίκιο. Όποιος πληρώνει, αυτός έχει δίκιο. Σου λέει θα το κάνεις από την τρίτη αγωνιστική και από εκεί και πέρα τα Χριστούγεννα και τα αυτά που πάτε και τρώνε σαν τα βόδια και γίνεστε σαν μοσχάρια, θα παίξετε μπάλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέει η Νόβα, εσείς είχατε το πρόβλημα. Εγώ πληρώνω και επειδή πληρώνω, θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ. Αυτός που πληρώνει έχει δίκιο, να ξέρεις. Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν υπήρχαν όμως οι ομάδες. Ναι, ναι. Δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Τι θα γινόταν. Τι θα μπορούσε να πουλήσει το οποιοδήποτε κανάλι. Όπως παλιά ο ΠΑΠ πουλούσε τις ομάδες. Ναι, ναι. Και έπαιζε ο κόσμος ναι. και πόνταρε τα λεφτά του. Ναι, τι θα γινόταν. Έτσι και τώρα γιατί. Θα πουλούσε τσόντες, θα πουλούσε κέρκα, θα πουλούσε χαλιά, θα πουλούσε σάμαλι. Ναι, ρε φίλε, αφού το προϊόν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Σιγά το προϊόν. Έλα όμως που το αγοράζει πόσο κόσμο. Το αγοράζει πόσο κόσμο. Λίγο είναι. Και τι θες τώρα, ρε κόκκινα, να τα βάλουμε την Νόβα εγώ τώρα? Δεν είπα να τα βάλουμε την Νόβα. Καλά, γνώμη δεν έχει. Όχι, δεν έχω γνώμη. Εφόσον πληρώνει, κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτή δεν πληρώνει. Ρε φίλε, το θέμα. Οι άλλοι δεν. Να λες yes men. Ήταν, ναι, yes men. Okay. Γιατί ήταν υπέτειο η Νόβα που δεν άρχισε το πρωτάθλημα. Όχι. Λοιπόν, και με το δίκαιο της φώνας. Καλά έκανε. Και άμα ενεργοποιήσει τις ρήτρες, θα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Μετά θα ενεργοποιήσουν οι άλλοι τις μήτρες. Λέγε παρακάτω. Λέγε, ρε κόκκινε, άσε την Νόβα ήσυχη. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να αλλάξει ο πίνακας διαιτησίας. Όχι. Γιατί? Γιατί οι διαιτητές είναι σαν τις πόρνες. Ούτε τον καραμελίδι θα αλλάξουν. Και αυτό σαν την πόρνη είναι. Γιατί? Όποιος είναι το αφεντικό, το μεγάλο, το δυνατό, πάνε οι διαιτητές και ο πρόεδρος της ΚΕΔ εκεί πέρα. Γιατί θα τους αλλάξεις? Είναι οι άνθρωποι επαγγελματίες. Γυμνασμένοι. Και ο καραμελίδης έμπειρος. Και οι διαιτητές έμπειροι και πάρα πολύ καλοί. Θα ψάξω να βρω άλλους, αφού είναι καλοί αυτοί. Δεν έχει Αντί καλύ... να σφυρίζουν τον Ολυμπιακό, θα σφυρίζουν τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ ή όποιον είναι αρχηγός. Γιατί θα τους αλλάξεις? Εγώ δεν τους άλλαζα. Δεν τους άλλαζα. Όχι. Θα έλεγα, λάτε εδώ, τώρα θα παίξουμε ΠΑΟΚ. Τώρα θα παίξουμε, ξέρω εγώ, ΑΕΚ. Γιατί θα τους αλλάξεις? Γιατί να μην είναι σαν το φίλο του Σταυρίδη που έχει πάει στο MLS. Ναι. Και ο άνθρωπος παίζει 50-50. Ο Σταυρίδης, θα του λέγανε. Θα χτυπάς Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγει Ευρώπη. Τι σου είπε όταν. Έχει ησυχάσει το κεφάλι μου. Ναι, ησύχασε το κεφάλι του άνθρωπου. Γιατί να. Παοκάρισε το πέραν τηλέφωνο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί πέφτει κατηγορία. Γιατί. Γιατί. Άμα το... Δηλαδή, κακός διαιτητής ήταν. Λοιπόν. Αυτό σου είπα. Όχι, λοιπόν, μια χαρά διαιτητής. Γιατί να μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Ναι, ναι, τι, ποιο. Και τι είναι ο καθένας, να αφήνει την οικογένεια του να τρέχει στην Αμερική. Ο Σταυρίδης είναι ελεύθερος, δεν έχει παιδιά ακόμα, είναι νέος. Δεν είπα για τον Σταυρίδη. Λοιπόν, τι να κάνει. Γιατί πρέπει να τους έχουμε τους διαιτητές αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί να... έτσι είναι το κόλπο, το σύστημα. Θες να αλλάξει το σύστημα. Δεν σε ενοχλεί, φίλε. Όχι, δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Τι να με ενοχλήσει. Άμα είχα καμιά αιμορροίδα θα με ενοχλούσε. Τι να με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Τα δέχεσαι, δηλαδή, όπως έρθουν και στο πρωί. Όχι, ρε κόκκινε, έναν κόσμο πλασμένο χριστιανικά. Τις θεωρίες σας δεν υπάρχει. Ποιος είπε χριστιανικά? Άκου, κόκκινε, εγώ λιγότερο βρώμικο. Άκου, δεν λιγότερο υπάρχει. Βρώμικο. Δεν υπάρχει. Α, λιγότερο βρώμικο, δεν. Εντάξει. Δεν θες να είναι λιγότερο βρώμικο. Κόκκινε, άκου να δεις. Δεν βλέπεις ότι ο κόσμος δεν πάει στα γήπεδα? Ποιος δεν πάει στα γήπεδα? Δεν πάει ο κόσμος. Για να τραβήξω πάω κανένα μάτσα, δεις τα καφενεία τι γίνεται, κάτι τζίρους που κάνουν. Το γήπεδο τι να το κάνεις? Βγει κανένας χουλικάνος, σου τραβήξει καμιά μαχαιριά, σου κάψει κανένα μάξι. Δηλαδή φοβούνται, γι' αυτό δεν πάει. Τι, όχι, τι, πάρω εγώ τη γυναίκα μου, το παιδί μου και να πάω στην Τούμπα. Ή την κλίγη πάνε. Ή να περάσω έξω από το Καφτατζόγλιο την ώρα που πάω στο μάτσα και να βγουν πέντε βλαμμένοι Ηρακλήδες να με πλακώσουνε. Ή να είμαι με το κασκόλ του Ηρακλή και να περάσω έξω από την Τούμπα και να με πλακώσουν ή το Χαριλάο. Αυτή δεν είναι βλαμμένη. Θα σε πλακώσουν. Μισό λεπτό, ρε. Μόνο Ηρακλήδες θα με όχι, αυτή, είπες η βλαμμένη Ηρακλήδη ναι. Αυτή και άλλη, και άλλη. Ήταν η βλαμμένη Ηρακλήδη. Δηλαδή, από στην περιπέτεια κουβαλάω το όπλο μαζί μου. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Έχω γυναίκα, παιδιά, ιστορία. Κουβαλάω εγώ το όπλο μαζί μου, άμα μου την ορμήξω να πειρώ. Για το κουβαλάω. Για το κουβαλήσω, τι κουβαλήσω. Θα βρω μπελά. Δεν πάω στο γήπεδο. Τραβάω σε μια καφετέρια, ωραία, sports bar καφέ. Κάνω και τους τζίρους μου και είναι τεράστιοι τζίροι. Ποιος δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο? Δεν πάω στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο κερδίζει από τα καφέ? Όχι.
Ποιο να κερδίζει? Το ποδόσφαιρο το ίδιο κερδίζει. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, σου λέω τι γίνεται. Θα βλέπει. Γιατί αυτοί που πάνε στο γήπεδο πληρώνουν εισιτήριο. 10.000 αργιανούς είχε το Χαριλάου, 1.800 εισιτήρια είχαν. Πάλι. Στον Ηρακλή δεν πληρώνει κανένα, δέρνουν του αυτού του σεκιουριτάδε και παίρνουν τζάμπα. Και στην Τούμπα όταν ήταν ο Ζαγοράκης πηδούσαν τα κάγκελα 4-4. Τώρα πηδάνε 2-2. Άσε ρε κόκκινο. Δεν έχει λεφτά. Άσε ρε κόκκινο. Ας ρίξουν το εισιτήριο. Άσε με ρε κόκκινο. Α, το κάνουν 5 ευρώ. Α, παράτα. Α, το κάνουν 3 ευρώ. Εντάξει, τι να κάνουν. Για να μπορεί ο γιατί άμα το κάνει 5 ευρώ δεν απειδάει ρακλειδέα στα κάγκελα. Όχι. Ο Αριανός από τη θύρα 3 δεν παίρνει τζάμπα. Όχι. Α, όχι, ε. Να θα πληρώνει. Ναι, να... Α, παράτα. Να το κάνει τέτοια τιμή ώστε να μπορεί να πληρώνει. Για παιδόρε. Τι. Άσε με ρε τώρα. Αν μπορεί να προστατευτεί η σωματική σου ακαιρότητα θα πηγαίνει στα γήπεδα. Ποιο. Πριν έξω τι έλεγε. Τι έλεγα πριν έξω. Έλεγε. Να πάω να κάνω σχολιασμό στα γήπεδα, αλλά φέρτε μου 4 φουσκωτούς. 4 γορίλες και εγώ ένας 5. Λοιπόν, σου είπε κανείς ότι λες παλαβά. Θέλετε παραμή. Να βγάλετε λεφτά από τον Ραπτόπουλο. Είπε... Βάλτο σε Άρης Πάοκ, σε Άρης Ηρακλής, Ολυμπιακός Πάοκ, να σχολιάζει το μάτς. Τι θα βάλεις τώρα, το μίχο, το κρύο που θα παίξει ο Ολυμπιακός ή τον άλλο που θα άλλο παίξει Πάοκ. Λοιπόν, θέλετε να οικονομήσετε στις δύσκολες εποχές. Δώσ' μου 4 γαϊδούρια να πάω. Δεν με ακούς. Τι να σε ακούς. Τι να σε ακούς. Μπορείς να νιώθεις ασφάλεια να πας μόνος και όχι με 4. Χωρίς όπλο. Ναι. Χωρίς μαχαίρια, ναι. Χωρίς. Όχι, δεν πάω. Δεν πας. Γιατί. Πάω. Γιατί αν μου την πέσουν 5, 10, 20. Γιατί δεν έχει ασφάλεια το γήπεδο. Ναι. Γιατί... Μπορεί να πάρεις το παιδί σου. Περίμενε. Να πας ρε, από το Καφτατζόγλιο. Να περάσεις από το Καφτατζόγλιο που αοξείς. Με σημαία του Ηρακλή. Μπορεί να περάσει. Θα βγουν από τα στενά τον πλακώσουν. Τι. Δεν απαντάς. Δεν έχουν γίνει. Το αυτονόητο. Τι να σε πω. Όταν φοβάσαι εσύ και δικαιολογημένα. Γιατί ο άλλος να μην φοβάται να πάει στο γήπεδο. Πάει στο καφενείο και το βλέπει, ρε. Γεμίζει τα καφενεία. Αυτό. Για να σταματήσει αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί. Άσερα αυτά τα κάτι πρέπει να γίνει το δημοσιογράφο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, μόνο σου λες ότι χάνεις λεφτά σήμερα που μιλάμε. Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια στο γήπεδο. Τι θες να γίνει. Χάνεις λεφτά. Εσύ τώρα τι έπιασε ο πόνος. Όχι, δε φίλε. Αφορμή πέρα από αυτό που λέω. Όταν δίνατε στους συνδέσμους σε εκπομπές και δέρναν τον κόσμο, καλά ήτανε. Με μένα μιλάς σαν τι, σαν ιδιοκτήτη, σαν μέτοχο. Τι με πιάζει τώρα, μαλάκι στο σκηνικό. Άμα του πιάνω και του βάζανε μέσα, λέει, έλεγε φώναζε, παιδιά, εκοσκολοδάδο, βάλουμε. Τι να κάνουμε, ρε κόκκινε, του δένουν τον κόσμο. Τι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τι θα γίνει, τι. Δεν ανάγκη να του στείλει 5 χρόνια φυλάκι τον νόμο. Τι θα του κάνει. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Τι θα του κάνει. Τι σε νοιάζει. Άσε με ρε. Λοιπόν, ποιο κύριε, κοιλιά κάνουμε. Κοιλιά κάνει εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αργά το πα. Τελειώσαμε σχεδόν. Ωραία. Τι αργά το πάω. Έχεις να πεις κάτι το οποίο σε συγκίνησε. Δεν με συγκινεί τίποτα. Δεν με προκαλεί τίποτα. Τα θεωρώ όλα φυσιολογικά και νορμάλ. Δεν με συγκινεί τίποτα. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα παιχνίδι. Τι είναι σήμερα? Στοιχηματικά. Α, μάλιστα. Το οποίο αξίζει πάρα πολύ να το. Τι μάτς είναι, πού είναι, τι είναι αυτό. Ποιο παίζει. Είναι για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Ναι. Ευρώπη δεν είχε. Ευρώπη είχε Αγγλία μικρές κατηγορίες, Β. Α, εθνική δεν είχε. Όχι, δεν είχε. Πουθενά. Από το Σαββατοκύριακο θα πούμε. Από το άλλο Σαββατοκύριακο μπαίνουμε δυνατά. Ξεκινάει και η Μαρμίτα, έχει και Ολυμπιακό μέσα. Ναι. Θα έχεις Ολυμπιακό στη Μαρμίτα. Γιατί Ολυμπιακό στη Μαρμίτα. Μπράβου θα έχεις. Γιατί να έχω μπράβου. Τι έκανε ο Ολυμπιακό. Μπράβου θα έχεις. Γιατί να έχω μπράβου. Θα έχεις μπράβου. Γιατί να έχω μπράβου. Γιατί νιώθεις ασφάλεια. Γιατί να μην νιώθεις ασφάλεια. Γιατί στο μαγαζί το δικό μου θα με πει άλλο ποιο θα φέρω. Καλά, εντάξει, εγώ ρωτάω. Φίλα και τα ρούχα να έχεις τα μισά. Άσε μας μωρέ τώρα. Βρε, φίλα και Ολυμπιακός τα... τσατσάκι με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός τσατσάκι με τον Ηρακλή. Μια χαρά τα έχουν βρει. Τσατσάκι με τον Ηρακλή. Ναι. Ο... Δεν ψήφισε ο Ηρακλής τώρα. Τι... Άσταρε τώρα. Ο Πάοκ φωνάζει αυτό. Από πού προκύπτει ο Ηρακλής ότι είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού. Τι από πού. Από πού. Έλατε από πού. Έλατε. Από πού προκύπτει. Έλατε. Λοιπόν. Πέφτει η απόδοση. Ναι. Όποιος προλάβει, όποιος προλαβαίνει. Ποιο μας θα δώσουμε, ποιο να πάει. Ουκρανία, Ισλανδία δίνει 4 φράνκα το διπλό, έδινε 4,5. Οι Ισλανδοί να κερδίσουν τους Ουκρανούς μέσα στην Ουκρανία. Βεβαίως. Τους έχεις τους Ισλανδούς. Ούτε μέσα. Από το γύρο το πρόσφατο. Δεν. Τους Σαράδες. Ναι. Που λέγανε όλοι ένα κράτος. Τι είναι αυτό, τι μάτς είναι, καταρχήν τι μάτς είναι. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Ποια Ουκρανία, ρε. Ποια Ουκρανία. Ποια Ουκρανία. Πότε είναι το μάτς αυτό. Απόψε. Τι ώρα είναι. 10 παρατέρα. Ποιο το δείχνει. Ο ΤΕΤΙΒΙ. Ο ΤΕΤΙΒΙ. Και εσύ δίνει διπλό την Ισλανδία. Μάλιστα. Εύκολα. Εύκολα κιόλα. Εύκολα. Μάλιστα. Θα πάω τον ποντάρο. Θα το ποντάρει. Το θεωρώ στοιχηματική ευκαιρία. Θα θέλω το χαρτάκι να μου φέρει αύριο. Τη Δευτέρα. Γιατί πότε σου είπα κάτι και θα το έκανα. Εντάξει. Γιατί. Έστω και ένα ευρώ να βάλει. Δεν υπάρχει ένα ευρώ ποντάρισμα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά σου λέω είναι ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Εσύ λε δεν είναι ευκαιρία. Πώ είναι, λέει. Ευκαιρία. Ποιο, εσύ τα ξέρετε αυτό. Εγώ δεν.
Εγώ θα παίξω μάτς, αν μου πούνε, ξέρω εγώ, παίξει 20 κόρτερ. Εγώ θα παίξω μάτς. Γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ θα παίξω μάτς, αν μου πούνε διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Που, από πού το ξέρει, παίξω. Εγώ θα βάλω εκεί λεφτά. Μάτς, έτσι σχέδιο να βάλω, δεν βάζω τίποτα. Εγώ άμα με πει κανένα. Μόνο αν έχει πληροφορία. Υπάρχει κανένα μάνατζερ τηλέφωνο, μου πει παίξε διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Επειδή σε συμπαθώ. Να το παίξω. Κατάλαβε κόκκινα. Καλά. Άντε, μπράβο. Πάρε παρακάτω τώρα. Εγώ είχα παίξει το δόξο άνθρωπο να σπάω, κλαίει. Over 2,5. Άστα ρε φίλε, μετά το match μην μας τα στέλνεις τα μηνύματα. Το δελτίο στείλ, στείλ τα μας πριν το match ή στείλε μας το δελτίο σου. Αυτά τώρα έκανα. Γιατί και έπαιξα. Γιατί καμία εταιρεία δεν το ναι, είχε. Ναι, άσε τώρα. Εντάξει, στείλ το δελτίο σου. Πότε ξεκινάει η μαρμίτα ρώτησε Κυριακή, ο φίλος. Κυριακή. Την Κυριακή είπαμε. Την Κυριακή. Ναι. Δεν έρθεις το βράδυ στο σινεμά. Ποιο σινεμά. Δεν είπαμε να πάμε να δούμε το Σάλι. Σήμερα, Σάλι. 8.30 ώρα. 8.30 ώρα. Θα το δω το έργο που μου αρέσει, ξέρω. Αλλά θα δω μέσα στην εβδομάδα. Ή, το άλλο, ή θα πάω το Σάββατο να το δω σε κάποια ώρα. Το Σάββατο έχει αγώνες. Θα δω ένα μάτς που δεν με ενδιαφέρει και θα πάω να δω το Σάλι. Τον πιλότο που προσγείωσε το αεροπλάνο στον ποταμό. Πώς το λένε, Πουρκουά, πώς το λένε το. Στον ποταμό τέλος πάντων. Και σώθηκαν όλοι. Όχι αυτό εδώ που έχει την επανομή τον ποταμό. Δεν ποταμό αυτό, ρε. Θάλασσα είναι αυτό. Λέγεται ποταμό. Ποταμό το λένε. Το λένε ποταμό. Γιατί το λένε ποταμό. Ξέρω εγώ του καράβλαχου, γιατί το λένε ποταμό. Πού να ξέρω. Με αυτή την ιστορία με τι λίρε την ξέρει στην επανομή. Πες, δεν ξέρω. Με αυτόν που του δάγκωσε. Πώς το λέγανε. Βέλιο. Βέλιο. Βέλιο το λένε. Πες την ιστορία με τον επανομή. Γιατί, άσερ. Πες την ιστορία με τον επανομή. Πες. Πες να μάθει ο κόσμο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και γίνεται συνεχώ. Και η ζωή είναι κύκλη. Μάζευε μία λίρα στον καθένα. Του φωνάζει ο Βέλιος. Πες το σύρεκο. Εσύ είσαι, είσαι μισός επανομήτης. Από πού είμαι μισός επανομήτης. Έχεις σπίτι στην επανομή. Και άμα έχω σπίτι στο Χονγκ Κονγκ τι θα πάει να πει ότι είμαι Χονγκ Κονγκ. Συγχωρείς. Εσύ έχεις δηλώσει Μπενάλτ και έχεις πει ότι είσαι και λίγο επανομή. Από πού είμαι επανομή. Ρε. Εσύ είπες ότι είσαι και λίγο επανομή. Εσύ μας είπες ότι είσαι Ιταλός χωρίς να έχεις Ιταλικό αίμα. Θα μας τρελάνε. Είμαι μισός Ιταλός, λέει. Είχε ένα θείο, όχι εξαίματος, ήρθε μπάστακα στο θείο. Πώς λέγεται. Σαλούστρος, πώς λέγεται. Όχι, πώς λέγεται από όταν δεν είναι εξαίματος. Εξαγιστίας, πώς είναι. Πώς τα λένε αυτά. Μας είπε ότι έχω. Με αυτό το κεφάλι, ότι είναι Ιταλός. Ιταλοί είναι ωραίοι άντρες. Πες την... Άσερε, κόκκι. Πες την ιστορία με το Βέλιο. Πήγε στους επανομήτες ο Βέλιος, του έλεγε θα πάω λέει, με το πλοίο να πούμε μεγάλο ταξίδι. Και τη μία λίρα θα την κάνω. Θα την κάνω δύο. Πήγαιναν οι βλάχοι, δίνανε μία λίρα. Γυρνούσε ο Βέλιος, τους έφερνε δύο λίρες. Χάρηκαν οι βλάχοι. Αχ, ξανά πάρω ταξίδι. Δώσε τις δύο λίρες, θα σας κάνω τέσσερις. Οι τέσσερις γίναν 8, οι 8 γίναν 16, οι 16 32. Στο πέμπτο ταξίδι ο Βέλιος. Φέρτε από 100 λίρες. Ναι, θα σας κάνω 200. 200 λίρες. Άμα είδα το άμα δεις το Βέλιο, τον είδα και εγώ. Δείξτε το και σε εμάς. Κατάλαβες. Γελάς. Γελάς, κόκκινε. Γιατί δεν συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Πώς δεν συμβαίνουν. Δεν είναι πράγματα μέσα από την άμα το μυαλό σου είναι έξυπνο και λειτουργεί. Και τους τα φας. Αυτό είναι απάτη, ρε φίλε. Τι σημασία έχει. Αυτό είναι απάτη. Εντάξει. Έφυγε ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Βέλιος. Απεβίωσε. Πότε. Χθες Κυριακή το βράδυ. Με τον τρόπο που ήθελε. Με τον τρόπο που ήθελε, όχι έξω όμως. Τι όχι. Εδώ. Εδώ πώς, με ποιο τρόπο, αυτό είναι θέμα. Δεν ξέρω τι έκανε. Πώς, άλλαξε τον νόμο, τι έγινε, πώς έγινε. Δεν άλλαξε τον νόμο. Πώς πέθανε εδώ, δεν απαγορεύεται. Το έκανε εδώ. Πώς το έκανε εδώ, αφού απαγορεύεται. Το έκανε εδώ. Αφού η Ελλάδα, η δικιά σου χώρα το απαγορεύει. Το έκανε εδώ. Διάβασε η δικιά σου χώρα. Εγώ είμαι άπατρης, ρε κόκκινε, είμαι χωρίς χώρα. Η ταυτότητά σου τι λέει, ρε βλαμένε. Δεν λέει. Έλληνα ούτε χρυσά. Δεν λέει. Ούτε. Δεν λέει. Ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Δεν λέει η ταυτότητα. Φέρε ταυτότητα. Δεν την έχω μαζί μου. Αντρέψε. Την έχω στο αυτοκίνητο. Έχει ταυτότητα. Ναι, φυσικά. Φέρε την εδώ. Πότε την έβγαλε. Φέρε την, τη διαβάσω. Να τη διαβάσω. Δεν είναι ντροπή. Την έχω και εγώ στα μάξι, τη διαβάσω. Ορίστε. Όχι, φέρτε εδώ, εδώ. Εγώ. Γρηγόριος. Κόκκινος, Γρηγόριος. Βασίλειος, Σχορεμένη, 34-70, 1-80, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη. Λέει πουθενά Έλληνας. Λέει πουθενά Χριστιανός. Λέει ρε Βόδι, λέει πουθενά Χριστιανός ή Έλληνας. Λοιπόν. Λέγε. Ελληνική δημοκρατία, τα βλέπεις αυτά. Βρε, λέει για σένα, λέει. Ελληνική δημοκρατία, μπορώ και το μαύρο από πάνω, τον Μποκολόκο να του βγάλω ταυτότητα. Θα λέει ελληνική δημοκρατία. Έλληνα είναι ο μαύρο. Ιθαγένεια ελληνική. Τι ιθαγένεια. Πότε την έβγαλε. Πότε την έβγαλα. Ναι. Αυτή καινούργια είναι. Το 2007 είναι αυτή. Το 2007. Ναι. Θρήσκευμα λέει. Όχι. Άρα είσαι. Τι είσαι. Ρε, σου λέω εθνικότητα λέει και ηθαγένεια. Ηθαγένεια, τι ηθαγένεια. 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 Πού λέει η θρησκεία. Θρησκεία δεν λένε και τι δεν λέει. Και καλά κάνουν και δεν λένε. Για και καλά κάνουν και δεν λένε. Α, δεν λέει. Ομάδα αίματος τώρα, ακόμα και πιο καινούργιες,
Άμα θέλει, βάζει ομάδα αίματο. Βάλει και ομάδα ποδοσφαίρωση. Βάλε αεποντίον Ηρακλή. Τι να σε κάνω, βάλε ό,τι θε. Αεποντίον Ηρακλή, τι να βάλει. Χαίρεσαι. Τι να χαρώ. Δεν χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Χαίρεσαι. Πάνε, τράβα, άντε. Του Ηρακλήδε και χαίρεσαι. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Αθηνών. Μπορείτε να βρείτε το Skoda Rapid, η φίλη οδηγεί ταξί, με 16.500 ευρώ, απίστευτη τιμή για αυτοκίνητο το οποίο κάνει πραγματική οικονομία και πραγματικά κάνει πολύ πιο απλή τη δουλειά των φίλων επαγγελματικών οδηγών ταξί. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-690. Τέλος από φέτος τα θρησκευτικά. Κατάλαβες γιατί δεν λέει ταυτότητά σου, Χαϊβάνη? Μετατρέπονται σε μάθημα γνώσης θρησκειών, λέει το ΙΠΕΘ. Σύμφωνα με όσα βγήκε στη Βουλή ο Υπουργός και τα λοιπά, το μάθημα των θρησκευτικών αλλάζει από φέτος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πως θα γίνει μάθημα γνώσης και θρησκειών και βεβαίως και της Ορθοδοξίας. Το πρόγραμμα που έχουμε, η απόφαση είναι της πολιτείας, έτσι λειτουργεί το σχολείο. Δεν λειτουργεί με αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και θα προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα αλλαγής του μαθήματος των θρησκευτικών. Ώστε να μην είναι μάθημα ομολογιακό κατηχητικό, αλλά μάθημα γνώσης των θρησκειών. Και βεβαίως και της Ορθοδοξίας. Δεν θα διδάσκει μόνο ορθοδοξικά χριστιανικά. Θα πει τι είναι και ο Βούδας, τι είναι και ο Κούδας, τι είναι η Αγιαλάδα ιερή. Τι είναι, ξέρω εγώ, ο Δεδεκάνθος και τα λοιπά. Αυτό θα λέει. Το κατάλαβες, δεν θα κατήγησε. Αυτό σε λέει εδώ τώρα. Το κατάλαβες. Δεν καταργείται η προσευχή από τη σχολεία πάντως, ενημερωτικά. Ποιος δεν καταργείται? Η προσευχή. Δεν με νοιάζει η προσευχή. Εδώ σου λέει ότι αλλάζουν τα θρησκευτικά. Δεν θα σου λέει για τον προφήτη Δανιήλ που είπα εγώ Βασίλη Δανιήλ και με έβγαλε έξω ο καθηγητής. Λέει και για. Γελάτε, ρε. Όχι, θα σε διαβάσω και φεύγουμε. Πες λέει για τους προφήτες. Γρηγόριο Κοκκινέλη, Ιταλιάνο, Βέρο. Κόσταρα από το πουλίνι, Βέρο Ιταλιάνο. Κατάλαβες. Ντυνόταν ο άλλος τις, πώς τις λένε, τις απόκριες. Ντυνόταν κάτι, πήγαινε Ραπεστή. Ο χείρας ο συγχωρεμένος ο θρησκευτικός, τον πλάκωνε στο ξύλο. Θρησκευτικά μάθημα. Δημοκρατία των θρησκειών. Γιατί η θρησκεία του απαγορεύει, λέει τα αυτά. Οι μασόνοι μια μέρα θα μας υποτάξουν. Φωνάζαν. Πάνε αυτά τώρα. Κράζουν. Δεν την βράβευσε ο ΠΑΟΚ την Κορακάκη. Ποιο τη βράβευσε? Η Δόξα Δράμος, ο ΠΑΟΚ θα τη βραβεύσει την ερχόμενη Πέμπτη με την Φιωρεντίνα. Με την? Φιωρεντίνα. Α, σε κανονικό μάτσα την βραβεύσει. Ναι. Η Δόξα Δράμος το έκανε αυτό. Και επιτρέπεται ο ΠΑΟΚ να βραβευτεί η Κορακάκη από τη Δόξα Δράμος και να στείλει αυτή την ομάδα. Άκου τον εγκάθρο. Ντροπή των σκυλιών. Άκου τον εγκάθρο. Ραπτόπουλο μου προκαλεί αισθήματα αγάπης και μίσους. Λες να πάω σε κανένα γιατρό, το λογικό είναι. Να πας, ρε. Να πας. Κόκκινε, μήπως η Ισλανδία είναι ευκαιρία όπως η πεντάρα της Ολλανδίας με την εθνική. Ναι, εντάξει. Δύο συνεχόμενα λάθη δεν επιτρέπονται, φίλοι. Εντάξει. Απαγορεύονται. Θα το πιάσει το. Διάλειμμα. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Εδώ είμαστε στα 8 μετά από τις 3, 95,5 των FM, Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, με τις τηλεφωνικές γραμμές να είναι και πάλι στη δική σας διάθεση στο 2310-90-90-90, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-3-40, Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνει το ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, οι όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Καμιά ερώτηση λίγο. Μια ερώτηση πριν την ερώτηση, να πω για το χορηγό μας. Ναι. Τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος. Με Hyundai, με Kia, με Skoda και με ένα απίστευτο Kia Sportage, το οποίο θα το βρείτε και στην έκθεση. Θα το κάνετε test drive. Θα δείτε. Test drive. Θα δείτε ένα πραγματικά απίστευτο αυτοκίνητο και σε προνομιακή τιμή, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-690. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, για την ακρίβεια 2 είναι στην Αναούνη, άλλους 4 περιμένουμε, όσα ακριβώς έφαγε και ο ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Ο λαός του Ηρακλή τον έδιωξε τον Παπαθανασάκη. Έφυγε ο Παπαθανασάκης, τον κατατροπώσανε. Δεν έφυγε, όχι. Δεν έφυγε. Εντάξει, θα σε ρωτάω κάθε μέρα, να ξέρεις. Δεν έφυγε. Πάνε στον κόσμο, έλεγε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνετε? Ησυχία, ρε.
είναι αδικαιολόγητο, είναι ξεφτύλα. Ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που υποτιθέμενα διεκδικούν πρωτάθλημα Super League, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να ξεφτυλίζεστε από τη δόξα και από την κάθε δόξα και από τον Απόλλος Βίνης και από οποιονδήποτε. Μου είναι αδιάφορο εμένα προσωπικά αν είναι άντερ 20 ή άντερ 19. Γιατί αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μέλλον, δεν έχει ακαδημίες, δεν έχει υποδομές. Γιατί το άντερ 20, άντερ 19, άντερ 18 αυτό λέει. Ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι προετοιμάζω για να αναβαθμίσω και να προάγω στην μεγάλη ομάδα. Τους έκαψε, Βασίλη, τους έκαψε. Εντάξει. Τώρα εσύ γιατί δικαιολογείς τον Ίβιτς, αδερφέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τι να πω τον Ίβιτς, γιατί 11 που έβαλες που είναι πιτσιρικάδες φάγαν 4. Δεν ήταν καν ο Ίβιτς εκεί, αδερφέ. Μωριστέ, αυτό ακριβώς. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Γιατί να τον κατηγορήσουμε. Με χαροποιεί το γεγονός. Αυτοί πήγαν εκεί στη Δράμα, ρεμπέτα σκέρ, με την κορακάκι να τη βραβεύουν, να πούμε, και να είναι κατά κάποιο τρόπο σου λέει πήγαμε τώρα αγκαρία να κάνουμε, ή οι διεθνείς ήταν αλλού. Οι βασικοί ήταν αλλού, βάλαν τα παιδάκια, ξεφτυλιστήκανε. Και θέλουν αυτοί τώρα να πάρουν πρωτάθλημα, γιατί το να πάρει πρωτάθλημα απαιτεί κάποια ισχύ. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το πρωτάθλημα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Θα έρθουν αυτοί τώρα στην ΑΕΚ να πάρουν διπλό. Παναγία βοήθεια, δεν γίνονται αυτά. Μα δεν θα έρθουν αυτοί, ρε φίλε. Λοιπόν, κύριε Μελισσανίδη, πάρε ένα εξάρι, επειδή αρέσει στου ελεύθερου ποδοσφαιριστέ, σου αρέσει πάρα πολύ, τέτοιου φάση ψωνίζει. Δεν έχουν λήξει ακόμα η περίοδο για ελεύθερου ποδοσφαιριστέ. Πρέπει να πάρε ένα εξάρι. Ένα ψευτοχτάρι, και αν καταφέρεις να χάσεις το πρωτάθλημα από αυτούς τους τρεις, χαλάει να σου γίνει να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Όχι να φύγεις από την ΑΕΚ. Από προσώπου γης. Δεν εννοείται να χάσεις πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ που είδα εγώ, από τον Ολυμπιακό που έπαιζε με το Βίζα τα Μεγάρων Ισραήλ και δεν κατάφερε να περάσει, και από τον Παναθηναϊκό ο οποίος σε λαγοδρομή. Απλά είναι λίγο καλός στις μέρες και μπροστά. Τώρα πάρε δύο ποδοσφαιριστές, ένα μπακά του Σιμόες. Και του Γιώγαζον και ένα ψευταροχτάρι, τίποτε άλλο. Άμυνα γρανίτη έχεις και να δούμε τι θα γίνει. Και να στείλω και χαιρετισμούς λίγο στο ψαδερφάκι μου εκεί στις Σέρες, στο δανεικό από το ΠΑΟΚ, στο πατσεραϊκό, τον Γιώργο τον Κάκο, που τον έδωσε το στενοχώρησε το φίλο μου τώρα, τον κόκκινο προχθές. Γιατί? Του βάλε γκολ στο φιλικό. Μπράβο, καλά έκανε. Άξιος. Γερός ήταν. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς το Σταύρο. Και το Γρηγόρη και το φίλο μου τον Κώστα. Χαίρετε λοιπόν, κύριε. Πήγα το Σάββατο, εξαιρετική εμφάνιση, δεν μπορώ να λέω μεγάλα λόγια. Μ' άρεσε το σύνολο και γενικά το όλο στήσιμο της ομάδος. Οι δηλώσεις τραματιών τα λένε όλα, ότι είναι μεγάλη μας χαρά να παίζουμε με δυνατές ομάδες και εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα μετά από αυτές τις δηλώσεις. Είδε έναν Άρη πάρα πολύ καλό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού δηλαδή. Θα βγούμε σίγουρα, απλά θα βγαίναμε πολύ πιο άνετα εάν έρθει center forward και center back. Οι ελλείψεις εκεί φαίνονται, είναι ολοφάνερες, αλλά πιστεύω ότι και πάλι θα βγούμε γιατί είμαστε καλά και αγωνιστικά και έξω από τις γραμμές για όσους καταλαβαίνουν. Δεν είμαστε μόνο καλά μέσα στις γραμμές. Είμαστε καλά και έξω από τις γραμμές και λόγω προπονητού και λόγω συμμαχιών. Όσο κόστα αυτό που λες για τον Ολυμπιακό, τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια δεν υπάρχουν. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Και αυτοί μας χρειάζονται σαν ανάγχωμα στους εχθρούς τους. Και αυτοί μας έχουν ανάγκη. Μην το ξεχνάς αυτό και γι' αυτό και θα βοηθήσουν. Ναι, δεν το κάνουν δηλαδή. Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Άλλη φάση με τον Ηράκλειο. Εκείνο είναι διαφορετικά. Είναι εντελώς διαφορετικά. Εκεί ήρθε άνθρωπος δικός του, ο οποίος απεδείχθηκε ότι δεν είχε φράγκο. Δηλαδή είναι κρίμα να τραβάει αυτή η ομάδα, αυτό το Γολγοθά, με τόση ιστορία και τόσους πρωταθλητές σε όλα τα αθλήματα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είναι συγγενική ομάδα, έτσι θα τη βλέπω εγώ πάντα, γιατί σέβομαι την ιστορία του Άρη, γι' αυτό θα το σέβομαι τον Ηρακλή. Όποιος Αριανός δεν γνωρίζει προϊστορία, δεν γνωρίζει την ομάδα του. Λοιπόν, και λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή που μπλέξανε με τον Μοντεκρίστο και τον Μοντεκάλβο και. Με τον Μοντεκρίστο και με τον Μοντεκάρλο. Και με τον Μπέπο Κάρλο. Έλα ρε, πώληση ομάδας από το Facebook, δεν υπάρχουν τώρα αυτά, εντάξει. Να ασχολούνται μάνατζερ για αγορά ομάδας, δηλαδή να απίστευτα πράγματα δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα, ούτε στη Μάλτα δεν γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα, όσο τη χώρα του πράσινου ήλιου συμβαίνουν, ναι. Ναι, φυσικά, γιατί γίνονται τα πάντα σε αυτή τη χώρα, όπως για τους άλλους λυπάμαι πάρα πολύ, που έχουν πρόεδρο που κάνει το λαγό στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν άλλη κανάλια.
Γιατί κύριε, στην πρώτη δημοπρασία δεν χτύπησες 63 εκατομμύρια που χτύπησες να πάρεις την πρώτη άδεια που πήγες στα 43. Μεγάλος μάγκας ο Αλαφούζος. Πάρα πολύ μεγάλος μάγκας, τον παραδέχομαι. Ξέρει επιχειρηματικά να κινείται και στις δημοπρασίες να χτυπάει την ώρα που βλέπει. Απίστευτα πράγματα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Γρηγόρη. Το μόνο που θα σου πω είναι αυτό που λέει ο Κώστας και έχει απόλυτο δίκιο. 90% του πληθυσμού είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά μετά τα μνημόνια και την κατάσταση που προήλθε έχουν αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά όσον αφορά τις ιδέες και το θρησκευμα. Στην πράξη εννοώ, δεν είναι χριστιανοί καθόλου. Και αν κατέβαινε ο Χριστός, θα τους έπαιρνε τα κεφάλια, Γρηγόρη. Ο Χριστός δεν παίρνει κεφάλια. Είναι να δεν φάει ο ένας τον άλλον. Δεν παίρνει κεφάλια. Να φάει ο ένας τον άλλον. Καλά. Να είσαι καλά, Σταύρο. Εντάξει, αυτά. Παρακαλώ. Καλά. Καλό στο Θόδωρο. Καλό από Αθήνα, τι κάνουμε. Πολύ καλά. Πού είναι η εφημερίδα? Περίμενε, περίμενε. Να γυρίσουν από τη δουλειά, να ανασυνταχθούν. Περίμενε. Ελλάδα είσαι. Α. Μην τρελαίνεσαι. Σήμερα είναι 7 η ώρα κλήρωση της Football League. Όλοι θα είμαστε σκαλωμένοι προκειμένου να μάθουμε το πρόγραμμά μας. Δεν ακούω να λέτε πιθανά ζευγάρια κυπέλου. Δηλαδή. Έχετε σκεφτεί κανένα? Σκέφτηκα. Εγώ έχω σκεφτεί ένα που είναι. Παίζει το δικό σας, οπότε εγώ ένα λουκούμι. Αγροτικός Αστέρας Άρης. Ναι. ΠΑΟΚ Τρίπολη. Όχι, έχασες ένα. Ποιο? Αγροτικός Αστέρας Άρης. Γιατί είναι δύο Β' Αθηνική, δύο Α' Αθηνική, ΠΑΟΚ και Βέρεια. Και Βέρεια. Το όνομα καλή θα πέσει. Πόπο τα τσουβάλια, τα προφιτερόλ θα φεύγουν, θα έρχονται. Στόπερ και Σεντερφόρ. Τι παίζει στην ελευθερία αγορά, γνωρίζουμε. Πιο πολύ Στόπερ. Αυλονίτης. Βασίλης. Λες ο Βαγγέλας να εξηγηθεί πάλι. Τι θα κάνει. Αναλόγως. Άμα θέλει να παίξει over 20 corner. Έχει τον κύριο Ράουλ, αλλά ο κύριος Ράουλ δεν μπορεί να βγει την δεκάδα καθότι βοήθησε στο παρελθόν τον Μπρούχοντα, οπότε... Δεν βγαίνει ρε φίλε. Ράουλ, μπράβο, θα είναι πέσει, η ραχοκοκαλιά του Άρεός μας. Κοίταξε, σε τίποτα μάτς αδιάφορα, δηλαδή του σύλλου που άρχισε να χτυπάει μπαμ μπαμ, πιστεύω ο Ράουλ μπράβο δεν μπορεί να παίξει. Σε τίποτα μάτς ειδικών συνθήκων... Είσαι αχάριστος. Πρέπει να παίξει. Όσο έχω πει ευχαριστώ. Για τη βοήθεια που έχει δώσει η ομάδα. Η εμπειρία του υποδοσφαιρική είναι ουσιαστική και απίστευτη. Δεν επιτρέπεται να μιλάς έτσι. Ουσιαστική και απίστευτη για ποιον? Για την ομάδα του Άρεός μας. Α, για την ομάδα, γιατί έτσι όπως όπως άλλο κατάλαβα. Εσύ. Α, βρε σου πια. Άρα καλή εκπομπή. Άσε καλά, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Κώστα. Μάλιστα. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά είμαι. Ζω για τις στιγμές που θα έρθουν το χειμώνα. Ναι. Όταν θα σε παίρνουν τηλέφωνο στη Μαρμίτα οι Βουρκωτάκοι και οι Μάο Μάο, όπως τους λες. Ναι. Όταν ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει καμιά δεκαριά πόντους. Ναι. Και εσύ θα τους προσγειώνεις στην πραγματικότητα για να τους κάνεις και με το πρόσωπο. Χλωμός εγώ. Τι θα κάνει. Τα πεντάρεις και πενιντάρεις που και τα λοιπά. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Όταν ξεφύγει 10 βαθμούς, 5, 6, ακόμα και 5 βαθμούς να ξεφύγει. Ρε τον παγάσα και έναν τρόπο να τα λέει. Χλωμό σε κόβω. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει πρώτη φορά, θα φίλε. Γινότανε. 20 χρόνια το ζω. Okay. Γιατί να μην γινότανε. Το γινότανε. Θα λες περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Ξέχνα το. Όχι, ξεφτεί, ας το χάσω το ποτάθλημα. Αλλά μ' αρέσει να. Ξέχνα τα αυτά τα 10-20. Κι άμα δεν γινόταν το τρύπημα του αιώνα πριν 2 χρόνια, δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Το τρύπημα του αιώνα, ποιο είναι το τρύπημα αυτό? Δεν ξέρω. Ποιο με το Σισελές, ποιο λες? Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Ένας προπονητής για να παίκτη είπε και δεν, απάντηση δεν πήρε ποτέ. Ναι. Τελικά τι κόκκινε λέει ο Κωστής ότι είσαστε δορυφόροι μας, ο Ηρακλής. Όχι, 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 δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Αν ήταν δορυφόρος ο Ηρακλής, φίλε, ούτε οικονομικά προβλήματα θα είχε. Ούτε πρόβλημα αδειοδότηση. Καλά, και αδειοδότηση. Πήρε και τα 60 χιλιάρια. Δεν πήρε αδειοδότηση. Εντάξει. Κόκκινε, να σε ρωτήσω, επειδή οι εκπομπές σας ξανακούω εγώ, που είναι στο αρχείο του Μετροσπορ, στο site. Ναι. Για πες μου λίγο τα προγνωστικά σου για το πρωτάθλημα. Δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Τώρα πες τα. Ρε φίλε, τώρα είσαι γιατί, το κάτι άλλο. Γιατί ξεκινάει, τι περιμένεις την έποψη. Τι περιμένεις, καλά σε λέει, τι φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Αν θυμάσαι πριν από 15 μέρες είχα πει ότι για τον τίτλο θα παλέψουν και οι τέσσερις. Αυτό δεν είναι η είδηση, ρε κόκκι. Αυτό το ξέρει ο καθένας, αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό το ξέρω και
Η Θεία Κατήρια. Ποιον βλέπει πρωταθλητή, ποιον βλέπει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποιον, ναι, αυτό έλεγε. Σου είπα. Και θα σου πω κι εγώ. Δεν μας είπε. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι υποψήφοι για πρωτάθλημα. Α, εντάξει. Εντάξει, αυτό έλειπε. Να πει ότι ήταν και έκανα μια ξάνθη. Αλλά δεν... Αυτό τώρα δηλαδή που είπε, το πληρώνεσαι τώρα δηλαδή. Για απογνωστικό. Λοιπόν, βαθμολογία, κόκκινε. Όχι, okay, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Δεν έχει άποψη. Α, δεν αυτό που λέει σημαίνει δεν έχω άποψη. Πάμε παρακάτω. Μιλάς κάθε μέρα. Δεν έχω άποψη, πες. Δε. Τι έχουν τις ίδιες. Δεν έχω άποψη, πες. Πάμε παρακάτω. Μα εγώ τι γράφω. Μα εγώ τι γράφω, τι γράφεις. Ότι και οι τέσσερις έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ναι, και τι είναι αυτό, η είδηση είναι που τους δίνεις. Τους ανοίγεις τα μάτια έχει δηλαδή. Και άλλα. Α, έχει κι άλλα. Και από εκεί και κάτω. Από εκεί και κάτω έχει. Πάμε στο. Τι λέρε. Στον Κώστα Πετροδόπαμε, έχει είδηση. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα. Τι γίνεται, δεν σας ενδιαφέρει, γι' αυτό βγήκα. Και να μην μας ενδιαφέρει, δεν την ακούγαμε. Άστα σάλια κόκκινα, άστον άνθρωπο να μιλήσει. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ Γκρούτσι και Σαραϊδάρη, ΕΠΟ και Σουπερλίγκα δηλαδή. Αποφασίστηκε μέχρι να γίνουν εκλογές στην ΕΠΟ, επί διαιτητής να αναλάβει ο κύριος Βασάρας. Ο κύριος, ναι. Σε αυτή την τριανδρία που ναι. υπάρχει. Έχει και τη σύζυγο μέσα. Αυτός θα έχει καλά με την ΕΠΟ. Ωραία. Καλή περίπτωση. Ο Βασάρας λοιπόν θα είναι ο επιδιαιτητής. Ο στόχος των ομάδων που πάνε κόντρα στην ΕΠΟ είναι. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές να μην γνωρίζεται κανένας από αυτούς τους διαιτητές που μπορούν να προκαλέσουν εντάσεις, παπάς, πάφας κλπ. Δημητρόπουλος. Και προφανώς θεωρούν ότι ο Βασάρας μπορεί να το εγγύθει αυτό έτσι με την παρουσία του. Μάλιστα. Άρα πάμε για τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές με αυτή τη λίστα διαιτητών και με Βασάρα επιδιαιτητή. Άμα γίνουν οι εκλογές μετά τα βλέπουμε τα γιατί πράγματα. Γιατί νομίζω για τις 3 πρώτες. Δεν το λέω για να σας πω. Νομίζω 4 βγαίνει. Αν γίνει μια Οκτωβρίου εκλογές είναι 4 αγωνιστικές. Μάλιστα. Okay. Αυτά. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Έγινε και είπε κάτι και εσύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Πότε σου είπα όταν αναβάνει ο Βασάρας. Άντε και τώρα είσαι και καραγκιόζη. Στο είπανε, ρε. Στο είπα έξω. Έξω σου το είπανε. Μου το είπανε. Ε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Τι γελάτε, ρε. Βρικόλακα, τι γελάτε. Άλλη φωτιά μα την κυσβάλλει και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν. Καταρχήν την Θεσσαλονίκη μας, τη μεγάλη αυτή αθλήτρια που βγήκε πρώτη σε όλο τον κόσμο σκοποβολή. Τη γράψατε κανονικά ένα μπαρά, στείλατε τα μωρά να παίξουν εκεί, έβαλε και όλος ο Βρικόλακας 10 ευρώ το εισιτήριο και τη δουλέψατε κανονικά. Το δουλέψατε καλά το κοριτσάκι και τον μπαμπά της. Θες να πω εγώ ή θες να πω. Εγώ λέω αυτό, εσύ τι πες άλλο. Άμα είσαι αφήνω να μιλήσεις να σε ακούσω και μετά να κλείσω. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν τη βραβεύσε η ΠΑΕ ΠΑΟ. Ούτε την είπε να βγει εκεί πέρα. Την τίμησε με το πολύ. Έστειλε. Έστειλε. Άστο να μιλήσει, ρε. Ναι, την τίμησε. Αν το έκανε ο κύριος Μπύρος αυτό, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Ναι, από εμάς λοιπόν ναι. θα τιμηθεί στο μεγαλύτερο και στο καλύτερο επίπεδο της Ελλάδος, ναι, στην Τούμπα την ημέρα που θα διαλέξει αυτή. Ούτε το... καν εμείς θα διαλέξουμε πότε δεν, θέλει δεν, να βγει. Δεν είναι το μεγαλύτερο. Θα διαλέξει αυτή. Δεν είναι το μεγαλύτερο, το ΟΑΚΑ είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος. Ξέρω ιδιόκτητο. Τι όχι κρατικό. Το μεγαλύτερο. Ιδιόκτητο. Αυτό θέλω. Ιδιόκτητο μιλάμε ρε εσύ. Ναι, γιατί λοιπόν, το Καραϊσκάκι πέρα... είναι πιο μικρό. Από πιο μικρό είναι. Πέρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα Κωστή, ο ίδιος αποφάσισε να δοκιμάσει κάποια γρανάζια για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται. Της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης ταχύτητας. Αν δεν ευθύνεται αυτός, ποιος ευθύνεται δηλαδή. Τι ευθύνεται. Γιατί αυτός τους έφτιαξε. Αυτός τους είπε. Τι. Υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός το πώς θα περιμένει. Καλά ρε. Πάτε να τιμήσετε μια Ολυμπιονίκη. Μισό λεπτό ρε Νίκο. Στο Θεό που πιστεύει. Πάτε να τιμήσετε μια Ολυμπιονίκη. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και στέλνει. Δεν πήγαμε να τιμήσουμε κανέναν Ολυμπιονίκη. Τι πήγατε να κάνετε ρε. Πήγαμε να κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι στη Δράμα ναι. για να δοκιμάσει ο Ίβιτς τα γρανάζια τα οποία ετοιμάζονται για την πρώτη ομάδα ή για να φύγουν τα νικούς για να δείτε τι κατάσταση. Την Κορακάκη έγραφε πουθενά, έγραφε πουθενά ότι παίζει η ΚΑΠΑ 17. Έγραφε πουθενά ότι παίζει η ΚΑΠΑ 17 ή έγραφε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πλάνο. Ο Ίβιτς σχεδίασε να στείλει μια ομάδα εκεί. Οι οποίοι δεν τον κάνουν το οι προπονητές τους στον πάγκο. Ούτε αυτός ο ίδιος. Στην Κερκίδα ήταν ο Παύλο. Πώς κατεβάζεις, να κατεβάσουμε μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη για να μην πω την άλλη λέξη. Μάλλον θα την πω. Γκαβλωμένη για να ανέβει σε μια κατηγορία. Είναι έτοιμοι, έχουν δουλέψει όλο το καλοκαίρι και παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Πώς λοιπόν εσύ κατεβάζεις αυτή την ομάδα χωρίς μπούσουλα και εκθέτεις όλα αυτά τα παιδιά. Τα οποία δεν είχαν στρατηγικό πλάνο μέσα. Δεν είναι αυτή η ομάδα. Δεν είναι εγώ από τους ποδοσφαιριστές
παρακολουθώ από μωρά παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα, η ατομικότητά τους με το τοπικό πλάνο ένας προπονητή. Πού ήταν η προπονητική ηγεσία εκεί πέρα για να τα βάλει τα παιδιά σε ένα μπούσουλα να παίξουν ποδόσφαιρο. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν με την Καρσία στην Κερκίδα και με, το, με, το Βρίζα, με τον Ήβιτσα Αφαντό. Μάλιστα. Να είσαι καλά, να προλάβουμε κι άλλους δύο. Όταν, και να κλείσω με αυτό, συγγνώμη Γρηγόρη. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, είσαι πρώτος εκεί, είσαι πρώτος προπονητής. Πρέπει να είσαι εκεί. Εσύ βάλα στο τύμπανο, όχι ο βοηθός σου. Και τα παιδιά τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Γκαρσία, ο Σνάουφερ και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξέρουν το πώς παίζουν και υπάρχει ένας μπούσουλ. Εκεί μπήκανε μέσα και πνίγηκαν όλοι. Άρα λοιπόν ευθύνη είναι το κεφάλι. Ποιος είναι το κεφάλι προπονητής? Ο Ήβιτς. Αυτό είναι δικό του λάθος. Τέλος, για χαρά. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Αλέξη Παναθηναϊκός από Λίβολη. Θα έπαιζε η δόξα με τον Μπάουκ να τιμηθεί Κορακάκι. Και ο ένας έβαλε 10 ευρώ λοιπόν το εισιτήριο και οι άλλοι φέραν τα μωρά. Και δεν πήρε Κορακάκι το όπλο να τους περιλάβει εκεί στους αστραγάλους και να τους κάνει τα πόδια με στις τρύπες. Κατάλαβες τι έγινε? Αυτό έγινε. Για λέγε ρε φίλε. Καταρχάς για το φίλο τον Αεκτζή, αυτός τι νομίζει ότι είναι καμιά Μπαρτσελόνα? Αυτό σε πληροφορώ. Όπα, κάνεις. Σε πληροφορώ. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Ο τύπος δεν θα βγει ούτε πέμπτος. Η ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ, το λέω εγώ. Η ΑΕΚ είναι από αυτούς. Είναι 100% με τετράδα, φίλε. Ωραία, εντάξει. Άποψή σου. Είναι η ομάδα που πέρσι κέρδισε τον Ολυμπιακό δύο φορές. Θα είναι πάνω από την ΑΕΚ, θα είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Μην παίρνει και όλα. Εγγυημένα και πολύ. Αυτό το πράγμα είναι ο τύπος, ακριβώς ο παδός, ο φίλαθλος, ακριβώς που λέει πόπο το παλτό του Αλμέιδα, πόπο ο Χριστοδουλόπουλος, με την ασίστ που έδωσε ο Αλμέιδα χθες και τον γκολ του Χριστοδουλόπουλου, σηκώθηκε, φαντάζομαι, και είπε τι παιχτούρα είναι αυτή. Δεν θα υπάρχει πουθενά, στο λέω εγώ, είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με τον Ολυμπιακό, μη σε πω. Δεν θα υπάρχει πουθενά, από σφαλιάρα σε σφαλιάρα θα είναι, ο λάτρης του Πογέτ, ο οποίος θα ρίξει την πέμπτη κατηγορία, στην πιο εύκολη πριμέρα ντιβιζιόν για μικρομεσαίες ομάδες. Θα ρίξει την πέμπτη κατηγορία. Στα δικά μας. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει σύστημα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το 3-1-4-2 πώς το έχει κάνει εκεί. Τα έχει κάνει μαντάρα και δεν σου γιατί, καθόλου. Με συγχωρείς. 1-1. Ναι. Τα έχει κάνει μαντάρα ενώ μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι θετικά. Δεν βολεύει ρε. Ο Μολέδο είναι μόνος του. Άλλος ο Ιβάνος είναι για τα ανάπτυγμα. Βρε καλέ μου άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα παίρνει αποτελέσματα. Έχει φάει ένα γκολ μόνο. Παίρνει αποτελέσματα. Ποιον πήρε εσύ αποτελέσματα ρε? Σε Γρήγορη με την ΑΕΚ και την πρώτη πήρε. Ο ΠΑΟΚ έκανε πλάκα ρε πέρσι. Άλλο το πέρσι. Με ποιον πήρε αποτελέσματα. Φρέσκα κουλούρια πεινάμε. Ποια ΑΕΚ τώρα? Εσύ βλέπεις δηλαδή ότι. Εγώ δεν είδα τον Παναθηναϊκό να εστερεί. Θέλω να πάει σε 4-4-2 με ρόμπο. Δεν με το διαφάνες μέσα. Θέλω να παίζει ο κουτρουμπί στο όπερ με το Μολέδο. Να διώξουμε το και δεν μου λες, μισό λεπτό ρε φίλε. Ωραία. Ναι. Δεν μου λες, στις πλευρές του ρόμπου ποιοι θα παίζουν? Στη μία πλευρά θα παίζει ο Λέτο και στην άλλη θα παίζει ο Κινούγιος. Κάτσε να ακούσω ρε, τι ωραία. Στην ο Λέτο, ναι, και στην άλλη. Στα χαφ δεν λες? Όχι ρε, ρόμβο δεν λες? Ναι. Στις πλευρές του ρόμβου ποιοι θα παίζουν ρε? Ο Λέτο και ο άλλος ο Κινούγιος που πήραν, ο Μαυρούκος. Ο Μαυρούκος. Ξέρεις πώς θα μπαίνουν οι αντίπαλοι μέσα στην περιοχή σου? Πού θα μπαίνουν οι αντίπαλοι μπαίνουν... στην περιοχή μου? Πώς θα μπαίνουν? Με δύο καθαρά χαφ. Ποια είναι τα δύο καθαρά χαφ, ρε? Στο ρόμβο ένα χαφ. Φίλε, έχεις ένα πρόβλημα μεγάλο. Δύο πλευρές είναι, ρε. Άμα έχεις δύο χαφ, δεν είναι ρόμβος, ρε. Αν έχεις μια αδυναμία φέτος. Σταμάτα να μιλήσει για μπάλα, ρε. Σταμάτα λίγο, ρε. Ο Λέτο, ρε, εσύ θα παίξει την πλευρά και θα κάνει διαδρομές μεγάλες να μαρκάρει. Δεν μπορεί. Να σου πω εγώ πώς θα το κάνω. Τι να πεις, ρε. Φύγει από εδώ πέρα. Θα παίξει ρόμβο Λέτο. Έπαιξε και ο Καστίγιο με τον Τζιόλι ρόμβο. Ένα πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός. Και άμα δεν ήταν ο Μιχαλίτσος να το βάλει center for, θα πέφτει άρση κατηγορία πάλι. Ένα πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι στη μεσαία γραμμή. Και εσένα δεν την αλλάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα αλλάξει τη μεσαία γραμμή που ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά δεν έχει backup. Πώς? Τι σου έδειξε ο Λεντέσμα δηλαδή και θέλει να το βάλει εκεί? Ο Ρόμβο θα παίξει με το Λέτο στην πλευρά του Ρόμβου. Ένα λεπτό έχει ο φίλος. Στο 20 λεπτό θα έχει πάθει έμφραγμα μυοκαρδίου ο Λέτο. Τι λέει ρε. Ένα λεπτό έχεις φίλε. Έλα φίλε. Ένα λεπτό. Θα μιλήσεις? Ναι, εγώ μιλάω. Ένα λεπτό έχεις, συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έλα, εγώ μιλάω.
Ναι, φίλε, σήμερα. Ξανά, μάνα. Εσύ και έχεις ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα καταρχήν. Δοξέως είμαι. Ναι. Και πήρα λίγο να πω για αυτά που λέτε τώρα και ιδίως ο Ραπτόπουλος. Έτσι. Καταρχήν που χαρακτηρίζει. Πάσε λίγο χαμηλό την πρόταση. Καταρχήν που χαρακτηρίζει τον Πύρο στην αρχή κάτι ξεφτυλά, τον είπε γελίο, δεν θυμάμαι κάτι που τον είπε. Ναι, 10 ευρώ εσύ. Που τι έβαλε 10 ευρώ το εσύ τι συγκόμενα του Πύρου τώρα και πήρε τηλέφωνο. Όχι, ρε, όχι, ρε, αυτό που δεν είμαι γκόμενα του Πύρου. Εσύ πια γκόμενα του Λουσαβίδη, δηλαδή και όχι, εγώ κανένα γκόμενα δεν είμαι. Εσύ τι πήρε, έβαλε ο Πύρο να πάρει τηλέφωνο. Δεν μου λε. Πόσο, δεν μου λες τοπικό αν πας να δεις πόσο εισιτήριο πληρώνεις. Τι τοπικό, 5 ευρώ. Να πληρώσεις εισιτήριο εδώ τοπικό. Ναι. Ούτε 2 ευρώ δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει άμα δίνεις 2 ευρώ. Δηλαδή πόσο θες να πληρώσεις κάτω, κάτω δεν είναι να πληρώσεις. Τι να δω, ρε. Συνονοήμαστε. Στα άλλα φιλικά γιατί είχες 5 ευρώ. Με μένα μιλάει, ρε. Με τα δεύτερα του πάω και τα τρίτα 10 ευρώ το εισιτήριο. Λάθος κάνεις, για ρώτα με αγροτικό αστέρα πόσο είχε. Με Ερακλή πόσο είχε. Με Παθρακικό πόσο είχε. Πόσο είχε. 5 είχε. 5. Και με τα τρίτα του πάω τα 10. Το κέντρο του γηπέδου έχει 10 ευρώ πάντα το εισιτήριο. Τι 10 ευρώ να δω γάμα εθνική, ρε. Αυτό ληστεία είναι. Μην τα δίνεις, αγόρι μου. Αν παράτα με 10 ευρώ εδώ τη δόξα γράμμα. Γάμα εθνική. Αυτό το λεπτό. Σακάτι τον Ίγκορ να δω, ρε. Αν παράτα με ρε. Γκόμενα του Μπύρου τώρα εσύ. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey. Λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε το ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 18133. Η Αφή Κωνσταντινίδη έχουν από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, παρακαλώ. Το 2310-3 εντάργει για πάλι δικά, 955 και όλο το μήνυμά σας. Στο 54-340 πάμε στον κόσμο. Τώρα αυτό.gr από σήμερα είναι πάλι μαζί σας. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές από εκεί, αλλά και μαγνητοσκοπημένες, όπως είπε ο φίλος μου ο κομμουνιστής, ο οποίος βρίσκεται εδώ δίπλα και έχει πιάσει και αυτός δουλειά μετά από 1,5-2 μήνες. Πάμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Σπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είστε. Ποιος είναι? Γιάννης, λέγομαι φίλος της Δόξας και εγώ. Καλά είστε. Φίλος της ΑΕΚ. Της Δόξας. Α, της Δόξας, ναι. Θέλω να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί άκουσα από τον κύριο Ρατόπουλο να λέει βρικόλα και σπαλτά και τα λοιπά. Ε, ναι, ρε φίλε, κάνετε φιλικό με τον Πάο. Πάει ο Πάο με την τρίτη ομάδα. Το ξέρετε αυτό. Βάζει 10 ευρώ το εισιτήριο. Πίσω από ένα μικρόφωνο μπορεί να λες 1,200. Και μπροστά από το μικρόφωνο λέω 2,000. Μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί να μην σε πω. Μισό λεπτάκι λίγο. Επειδή έχεις την ισχύ του μικροφόνου και είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, λες ό,τι θέλεις. Γιατί δηλαδή. Γιατί ρε φίλε, σταμάτα λίγο πριν. Εκτός μικροφόνου θα σε βοηθούμε, δηλαδή αυτό μας λες. Σταμάτα να ακούσεις λίγο. Ναι, για πες μας. Σταμάτα να ακούσεις λίγο. Έχεις πάει σε γήπεδο καθόλου ή παίρνεις τους κλίσες δημοσιογράφου και παίρνεις τσάμπα. Ό,τι μου κάνω, κάνω ένα λογαριασμό, θα σε δώσω. Στην Τούμπα ή στο Χαριλό απέντε. Λογαριασμό δεν θα σε δώσω, δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Για πες μου που είδες εσύ 5 ευρώ είσοδο στην Τούμπα. Δεν σε αφορά. 5 είσοδο στην Τούμπα, πήρε. 5 ευρώ. 5 ευρώ στην Τούμπα. Εγώ που θα πάω να δω στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει 2-5 ευρώ, μην τρελαθούμε τώρα. Είναι το ίδιο πράγμα ρε ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα. Ρε εγώ είμαι δραμηνός δοξέως και θέλω να πάω να τον ΠΑΟΚ, σε πειράζει σένα. Τι με νοιάζει με, δεν πάθεις και το Μπανιόνι. Έχει 5 ευρώ εισιτήριο ο ΠΑΟΚ να πάω τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει 5 ευρώ, γιατί είναι ΠΑΟΚ, είναι άλλο εθνική. Εσύ που είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και πας στη Δράμα να δεις τον ΠΑΟΚ, γιατί γκρινιάζεις. Ποιος γκρινιάζει ρε. 10 ευρώ με τα τρίτα του ΠΑΟΚ εισιτήριο και τιμάς την Κορακάκη έτσι. Και εσείς και ο ΠΑΟΚ κατάπτυστοι είστε. Και η Δόξα και ο ΠΑΟΚ είστε κατάπτυστοι. Εδώ και 2 μήνες έδωσε τα χέρια 2 σοβαρές ΠΑΕ. Ναι. Η Δόξα και ο ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι, βέβαια. Να γίνει ένα φιλικό. Ναι. Και τι φιλικό. Να γιορτή στη Δράμα. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Εκεί θα καταλήξω. Και, ένα φιλικό, και μια βράβευση Ολυμπιονικών της Δράμας, εντάξει. Ναι, σας έπιασε ο πόνος. Μισό λεπτάκι, δεν με σταμάτα να μιλάς λίγο. Θέλω να ακούσεις λίγο, ήθελα να μιλάς. Τα ακούω, τι, την ώρα ακούω. Περιμένω να καταλήξεις. Θα γίνεται λοιπόν μια γιορτή ποδοσφαίρου και θα βράβει πάει πάω και πάει Δόξα της Ολυμπιονίκης. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά. Λοιπόν, εγώ σαν φίλος της Δόξας ναι. Πήγα να δω τον ΠΑΟΚ, όχι από το καρτερίμ που κατέβασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί είναι η έστασή μου λοιπόν. Γιατί λοιπόν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την πάει Δόξα με αυτό το σκηνικό. Γιατί, ποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι κατάπτυστος. Αυτό θέλω να καταλήξω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Εγώ περίμενα τον ΠΑΟΚ να κατεβάσει μια εθνική ομάδα. Ναι. Ήξερα ότι οι παίκτες είναι στην εθνική ναι. Ελλάδα, σοβαρά. Ναι. Περίμενα να κατεβάσει 5-6 παίκτες
Βέβαια, σωστό. Σωστό, ναι. Το ίδιο πράγμα τώρα. Το εισιτήριο τι έγραφε, φίλε, δόξα δράμα ΠΑΟΚ, δεν έγραφε. Άστρο να λέω. Τον πρόεδρο τη δόξα, τον Ταλέ Παύλο, τον Ιγκόρ. Ποια ομάδα τη γάμα σε δική εκτέχθη σαν τον Ιγκόρ. Τραυματία είναι. Βρεάστο δεν τι είναι, ποιο το διαθέτει αυτό το παίχτη. Τραυματία είναι, το ξέρουμε ότι είναι τραυματία. Τραυματία σου φέρνει και το Μαραντόνα. Εάν κατέβαζε μια ομάδα πιο δυνατή ο ΠΑΟΚ, δεν θα είχε ένα αποτέλεσμα πιο καλό αγώνα. Φυσικά. Αυτό λέμε. Άλλο πράγμα, λέμε ρε φίλε. Τι χρειάζεται να λέμε πάνω. Το εισιτήριο τι έγραφε ρε φίλε πάνω. Τον Ιγκόρ, βρικόλακα τον πρόεδρο της δόξας δράμας. Είναι λόγια τώρα αυτά. Εσύ γάμο ρε, τι τον είπαμε. Το τόσο ευαίσθητος έχεις... Εντάξει ρε φιλαράκι, εγώ να αρχίσω να πλήσω. Εντάξει τι ευαίσθησίες τώρα. Δοξέ τώρα, δραμηνή και ευαίσθητη. Μέχρι πριν 20 χρόνια στα Μπουζουξίδη. Με τον Τιρέμπορα. Φεύγατε εκεί με τον Τιτσόπουλο. Ηρωνίες ρε φιλαράκι τώρα. Ηρωνίες τώρα. Δεν μπορεί να ακούω ηρωνίες τώρα. Ευαίσθητη δραμηνή. Να είσαι καλά. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Να είσαι καλά. Και από όλα αυτό που λες πολλά. Αλλά και λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει. Γιατί... Λίγο σοβαρή να είμαστε. Αν ψάχνουν σοβαρότητα σε Ελλάδα... Σε σταμάτα, αυτό απαντάς ρε βλάκα. Αυτά απαντάς ρε βλάκα. Αυτό απαντάς ρε ανισόρροπε, στενόμυαλε. Κόλλησε, τα ίδια, τα ίδια. Στενόμυαλε, άρα τώρα πήρε. Έβαλε την κασέτα. Πήρε τηλέφωνο να διαμαρτυρηθεί εσύ τι θες. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος. Α, στο Δημοκρατία. Όταν έτρεχες με τις σημαίες του Πασόκ και φώναζες Ελλάς, παιδιά, Δημοκρατία, καλά ήταν. Πράσινο ρουφιάνε να πούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κοπρόσκυλο. Πάμε, πόμερικα. Αν με χαρακτηρίζει με κόμμα, θα φας ένα σουλτάν μέρε μέρε. Χριστιανό Πασόκη, έλα. Πάμε. Ένα σουλτάν. Βγήκε να διαμαρτύρεται. Δοξιό είναι, μακάρι να διαμαρτύρεται. Ηρακλή είμαι. Χριστιανό είμαι. Δεν άνοικα και δεν άνοικα ποτέ σε κανένα κόμμα. Καλά, στο σχολείο δεν ήσουν εκεί πέρα. Δεν ήρθε άλλο και είπε. Ρε μακούσουλο. Τέλο. Ορίστε. Έλα. Μιλάει παλικάρια. Έδε στο πλικό. Τι έγινε, πήγατε στη δράμα και φάγατε 4 ρε χαϊβάνια. Και γίνατε άνω κάτω. Ποιος ΠΑΟΚ πήγε εκεί. Ποιος ΠΑΟΚ πήγε εκεί. Αυτός που τίμησε την Κορακάκη ρε. Σαλιάριδες. Πήγατε τα μωρά να παίξει μπάλα εκεί. Στην Ολυμπιονίκη ξεφτύλα. Λέγε απάντατο. Για άλλο πήρα. Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Αυτός από το Φάλερο που παίρνει, πώς την έχει δει ρε φίλε. Όπως θέλει την είδε, εσύ τι θες από στο Φάλερο. Μια ο Μαρινάκης πήρε το κανάλι, μια θα πάρει το πρωτάθλημα. Να μην κατεβούμε να παίξουμε μπάλα. Αφού ο Μαρινάκης πήρε το κανάλι, πήρε και το πρωτάθλημα. Εσύ τι κανάλι πήρε. Ο Αλαβούζος πήρε κανάλι. Πήρες κανάλι. Και εσύ πήρες κανάλι. Και εσύ πήρες κανάλι και το ψάχνεις το καναλάκι. Ούτε το χίτα δεν μπορεί να αγοράσει. Και το ψάχνει στο καναλάκι ακόμα. Για μένα ρε φίλε και αυτοί που πήραν και αυτοί που δεν πήραν στα παπάρια μου. Τα παιδιά μερικοί δηλαδή νομίζω ότι είσαι στο καφενείο, στο μπάνιο. Ναι. Σε έκοψε ο Εκολύπτης ρε φίλε. Μεγαλικά και πιάνο είμαστε εδώ πέρα. Καλά πάω ξύσιν, τι θες τώρα. Από τη Νεάπολη, τι θες να σε μιλήσει ευγενικά. Ο Λευτέρης. Κάφρος είναι, τι είναι, τι θες να σε πει. Τι ξέφυγε ο άνθρωπος, εντάξει. Θα τον περιλάβω από κοντά. Σιγά σιγά μίμη, άσερε κόκκινο. Λαϊκή, ναι. Σιγά μίμη. Έλα φίλε, ναι. Έλα καλησπέρα. Καλό στο φίλο. Ο Κώστας είμαι. Έλα ρε Βουλώνη, τι έγινε. Τα λες κύριε Βουλώνη ρε, εσύ να σέβησε και την ηλικία γαμώτο. Καλά είσαι και 80 χρονών. Το κοπρόσκυλο κατάλαβες, αντί για κύριε Βουλώνη. Έλα ρε Βουλώνη, γίνατε και κολλητή τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, είναι εγώ και μεγάλος, εντάξει. Τον αγαπάω για το εξής, γιατί ξέρει ποδόσφαιρο. Και να ξέρει από τους παλιούς, δεν μπορεί να το λέει κιόλας. Ποιος ήξερε ποδόσφαιρο. Αν αφισβητεί τις δικές μου γνώσεις, να το πει ο ίδιος. Όχι, δεν είναι, τολμώ να πω κουβέντα. Και είχες και δύσκολο ρεπορτάζ, είχες και παράγοντες μέτρους και σουπεράδες με δόντια, είχες πολύ πράγμα. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, Κώστα. Ναι. Είδα δύο νεαρούς Αριανούς, νεαροί είναι προφανώς, μεγάλη αισιοδοξία. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσω τι θες. Ο Άρης έχει οικονομικό πρόβλημα. Κοίταξε τώρα, σε δύο μήνες τι ρευστό θα υπάρχει είναι άγνωστο. Ναι, όχι. Και η Βέρεια πήρε 20 παίκτες. Είναι καλά οικονομικά. Αυτό δεν πρέπει να το δει. Αυτό είναι ερωτηματικό. Ύστερα δεν ξέρουμε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άμα βγάλει την κυρία, πώς τη λένε, Ειρήνη, ιδιοκτήτρια και των δύο ομάδων. Δεν ξέρουμε. Μόνο ο κύριος Λίβας μπορεί να το διορθώσει αυτό. Ναι. Και αυτός εδώ πώς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος χωρίς να είναι μέτοχος. Ναι, δηλαδή... είναι η κυρία αδερφή του, πώς τη λένε. Κυρία... Ναι, ο ίδιος δεν είναι μέτοχος. Ναι, αυτός εντάξει, τι σημασία έχει. Και κάτι άλλο. Η κυρία Ειρήνη, εντάξει. Κυρία αδερφή, 10.000 κόσμος, 10.000 κόσμος, πόσα εισιτήρια, δεν λέει κανένας. Πηδάν τα κάγκελα. 1.800. Έχουν βρει.
Έχουνε βρει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης λεφτά μπορεί να βγάλει απ' αλλού. Σου λέει μπείτε τζάμπα. Ο άλλος ο Ψηφίδης, πήγε και τους έδωσε την καφετέρια από κάτω. Για να τα έχει καλά μαζί τους. 350 ακόμα. Τους έδωσε την καφετέρια, αρχίσαν τα όργανα. Έδωσε την καφετέρια, τι να κάνω. Ναι, αλλά δεν τα λέει. Ο κόκκινος μας λέει άλλα, παικταράδες. Τι είπα πάλι. Ο κόκκινος μας λέει, φέρανε ένα παίκτη που ήταν στον Άρη πριν 10 χρόνια. Αυτός ο Καράμπελας ήταν πριν 10 χρόνια. Ναι. Και τι, κακό είναι. Τι να κάνει αυτός. Α, λίγα λόγια για τον κύριο Καράμπελα. Παίξει και δεξιά. Μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Τον Καράμπελα τον είδαν τίποτα. Τι να τον κάνεις τον Καράμπελα, βρε. Έχεις Ραούλ Μπράβο, έχεις Τσουμάνι. Έχεις εκεί πέρα. Τι να τον κάνεις τον Καράμπελα. Είναι μεταγραφή περιττή αυτό. Την προσφορά του Μπράβο δεν μπορεί να την έχει σίγουρα. Κώστα, όλοι αυτοί οι παίκτες του Άρεος του χρόνου δεν θα υπάρχουν να ανέβει η ομάδα. Θα φύγουνε. Ποιος θα παίξει. Κάτσε να ανέβει. Ας είναι τα corner over και θα δεις. Αλλά να λέτε την αλήθεια για τον Άρη. Μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Μόνο την αλήθεια λέμε. Ναι, Κόκκινε, κάνεις Γρηγοράκι μου, κάνεις μερικά λάθη τελευταία. Πολλά λάθη κάνω και να με διορθώνει το πότε τα κάνω. Όχι, δεν πειράζει, εγώ σας αγαπώ. Άλλο, κύριε Βουλιώνη, άλλο τα λάθη και όχι άλλο... Όχι λάθη, κάνει όλοι, βλέπω, υποστηρίζουν να πούμε ότι αυτός είναι παιχταράς, ο άλλος είναι παιχταράς. Αυτά από εμάς δεν υπάρχουν. Με πλάτη, πού να βρει με πλάτη. Αυτά σε εμάς δεν υπάρχουν. Αβάντα σε κανένα. Τα λέμε καλά. Κύριε Κώστα, επόμενη γραμμή. Να είσαι γερός. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, μην λέτε ονόματα, δεν χρειάζεται. Καταλάβατε ποιος είναι. Ναι, καλή, καταλάβαμε. Αχ, καλή, δικιά μας είναι. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Βουλώνη και τον σέβομαι, δηλαδή τον θυμάμαι και από παλιά. Και αυτός βλέπω βγάζει κάποια πικρία για τον Άρη. Αλλά ενώ μας είπε ότι όλοι οι παίκτες του Άρη, αν ανέβει η ομάδα που θα ανέβει, φύγουνε. Δεν μας είπε ο κύριος Βουλώνης, κατά την άποψή του, ποιους παίκτες έπρεπε να πάρει ο Άρης φέτος για να ανέβει κατηγορία. Έπρεπε να πάρει μήπως τον Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει τον Σβάινστάιγκερ, έπρεπε να πάρει τον Ρονάλντο. Ποιον έπρεπε να πάρει, που δεν του αρέσουν οι παίκτες που πήρε ο Άρης. Λοιπόν, εγώ στην Κυριακή είδαμε στο Χαϊλάου έναν Άρη, ο οποίος ακόμα είναι ανέτοιμος. Αλλά πραγματικά εγώ δεν θα δείξει τον Παναθηναϊκό σε κάθε σημεία του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό ο κύριος Βουλώνης που βγάλει όλος περιέργως κάποια πικρία για τον Άρη. Και τι θες να βγάλει για τον Άρη, γλυκό περγαμόντο κάτω από τη γλώσσα του να βγάλει. Τι να βγάλει για τον Άρη. Δηλαδή τι καλό είχε ο Άρης τόσα χρόνια για να βγάλει, μην βγάλει πικρία. Να βγάλει γλυκία δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να βγει στα ραδιόφωνα και να μην μιλάει αυτά που λέει. Γιατί, τι είπε δηλαδή, ότι ο Καράμπελας ήταν περιττή μεταγραφή, γιατί ψέματα είπε. Σέντερ μπακ ήθελε ο Άρης, σέντερ φορ. Τον Καράμπελα τι θα τον κάνει. Ο Καράμπελας δεν ήταν. Τι θα τον κάνει, και αμαλώνει πόσα κόρνερ θα κερδίσει με τον Μπράβο, τι θα κάνει. Ο Καράμπελας δεν ήταν περιττή μεταγραφή, γιατί ο Άρης πίσω από τον Τζουμάνι δεν έχει κανένα αριστερό μπακ. Α, τον Τζουμάνι, λοιπόν, να κλείψει τον Τζουμάνι. Λοιπόν, ναι. Όσον αφορά το μάτι του Σαββάτου, σας είπαμε, ότι ήταν ένα πάρα. Γιατί Ποτουρίδη τον πήρε, ο Ποτουρίδη ήταν. Στόπερ έπαιζε και αριστερό μπακ. Ο Καράμπελα στόπερ πώς θα παίξει. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Να μιλήσω λίγο. Να μιλήσεις, σε ρωτάω να μ' απαντήσεις. Στόπερ παίζει ο Καράμπελας. Ο Καράμπελας παίζει αριστερό μπακ. Α, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ούτε δεξί μπακ παίζει που λέει ο Γρηγόρης. Καλά, εντάξει, ο Γρηγόρης δεν τον ήξερε, δεν το θυμόταν. Λοιπόν, ο Άρης αυτή τη στιγμή. Τώρα, το είπε σοβαρά αυτό τώρα ή θέλετε να μαλώσουμε. Αφού ο Καράμπελας αριστερό μπακ είναι, πώς θα παίξει δεξιά. Εσύ τι λες, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, όχι, το ξέρω. Το ρωτάω σε ποια ομάδα παίζει ο Καράμπελας και δεν ξέρει. Και θέλω να το απαντήσω σοβαρά, θα τον αλλάξω θες. Πρώτα. Τερματοφύλακα τώρα. Πρώτα είπες κόκκινο. Λάθος κάνεις. Υπάρχει ντοκουμέντο. Βάλ το να το ακούσουμε. Εμείς λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι. Αντερεγλύφτη. Άμπαλε. Κάτι ρε Ραπτόπουλε, εμείς είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. Και μην βγάζετε πράγματα τα οποία δεν στέκουν όπως θα βγάζετε πριν από 5-6 μήνες. Δεν θα βάλει αυτά ο Καρυπίδης, η Μαρούπα, η Πικίνο, η Μαρούπα, είπε το άλλο και δεν έγινε τίποτα. Καλά, καλά. Μη σκάσει καμιά βόμβα, κοίτα. Δεν σκάει τίποτα, ούτε βόμβα, σκάει ούτε τίποτα. Ο Άρης από το Αγίου Νικολάου θα είναι ανεβασμένος. 15-20 βαθμούς. Γιατί προπονητάρα, γι' αυτό.
και θα ψάχνονται όλοι να βρουν το δεύτερο. Ο Άρης είναι ήδη πρώτος, έχει καπαρουθεί η θέση. Καλή συνέχεια. Έκλεισες. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Πέσαν όλες. Έπεσε. Αφού το τηλέφωνο το έχεις εκεί δεν μπορώ να δω. Εκεί βάλει και το λάπτο την κουμούνα να πούμε. Σε ενοχλεί που ο άνθρωπος είναι αριστερός. Τι να με ενοχλεί. Αριστερός. Όχι, με ενοχλούν οι χριστιανοί και οι κομμουνιστές γιατί είναι της θεωρίας. Στην πράξη δεν βγαίνει ποτέ. Μέχρι να φορτώσει το κέντρο, δύο γραμμές περιμένω. Και λίγα τα 10 ευρώ το μάτς είχε και Παύλο Γκαρσία. Και μην ξεχνάμε τον είχε φέρει Ογλού στον ΠΑΟΚ. Ογλού. Ναι. Τον είχε φέρει. Ογλού είναι του Ολυμπιακού. Ογλού. Και γράφεται στι μέρε 2 εκατομμύρια στι ακαδημίε του ΠΑΟΚ. Τρομερή δουλειά ο Πουλιοτόπουλος. Και μετά μπειραρία μπύρου ΠΑΟΚ 4-0. Πάρε δύο γραμμέ. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ο Γουακάσο θα παίζει εξάρι μαζί με Λεντέσμα και για μπακ έχουμε Ζέκα, Κουντρουμπί και Λουντ. Καραϊσκάκη 32.000, Τούμπα 28. Άμπαλε. Σε σένα το λέει. Άμπαλος είναι αυτός που λέει η χωρητικότητα είναι άλλη. Έτσι σε λέει ρε φίλε. Και εγώ μπορώ να πω ότι η αδερφή του κάνει κλαρίνα. Τι πάει να πει αυτό, τι ισχύει. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε. Είστε ο πρώτο τελευταίος. Ο πρώτο τελευταίος. Γεια σου ρε Κωστή. Γεια σου. Βρισκόμαστε, σε βλέπω εκεί στο... Είμαι ένας... Φασικά με ξέρεις, αν μου πεις εκεί που κάνουμε μπάνιο. Βρισκόμαστε. Ναι. Έχω το πιτσιρικά μου και κάνουμε μπανάκι. Α, εσύ είσαι με τις τρίχες στην πλάτη. Ναι, ναι. Όχι, ρε. Όχι, εγώ δεν μπαίνω, εγώ είμαι απ' έξω. Α, είσαι απ' έξω. Είμαι απ' έξω. Εγώ είμαι ο μπαμπάς του πιτσιρικά που το βλέπω. Εγώ μπαίνω μέσα όμως. Αλλά πρόσεξε. Εσύ μπαίνεις μέσα. Άκου στον άλλον τι πρόσεξε. Τις τρίχες στην πλάτη του. Όχι. Κωστία, πες μου λίγο τα προγνωστικά σου, ρε φίλε. Θα τα πούμε φυσικά και από κοντά. Όταν θα ανοίξει η πισίνα η ρημάδα και... Καλά, αυτό το All Star είναι για κλωσιές. Κλείνει δύο μήνες το καλοκαίρι, λέει θα ανοίξει 1 Σεπτεμβρίου και τα βόδια τα όρθια, πέθανε και ο Μεσάικος βέβαια, 14 του μηνός. Εκλείστε το μια και καλή να ησυχάζουμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ρε φίλε θα ανοίξει. Τι καλά και ως λύκη είναι αυτό. Κλείνει η πισίνα 3 μήνες, το χειμώνα κλείνει 2 μήνες. Α, παρατήστε μας ρε. Άντε να χαθείτε. Άντε να χαθείτε. Τους βαρέθηκα πραγματικά. Μια ωραία πισίνα δεν μπορούν να τη διατηρήσουν να πούμε. Αφήστε το όλο το χρόνο ανοιχτό ρε. Τι χάλι είναι αυτό να πούμε. Λέγε. Τέλος πάντων. Θέλω να πει για τον Άρη λίγο τα προγνωστικά σου. Κοίταξε, άμα δεν σκάσει καμιά φορά. Άκου. Ο Άρης σαν ομάδα και σαν προπονητής δεν υπάρχει θέμα, βγαίνει. Αλλά. Βγαίνει, έτσι. Αν η Βέρεια. Άκου. Αν η Βέρεια πάει με τον ΠΑΟΚ και τη συμμαχία, θα σας πηδεί ταρά. Τα ράματα εννοώ. Το κατάλαβες. Πρέπει να πάει η Βέρεια με τον Ολυμπιακό. Πρέπει ο Λίβας να αναλάβει υποθέσεις. Υπάρχει ένα εξαγωνιστικό θέμα, φίλε. Να στα πει και ο Κόκκινος. Πες το ρε Κόκκινος. Περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη Βέρεια. Α, πες. Είναι πολύ σημαντικό να φύγει από εκεί η Βέρεια να μην έχει κανένα πρόβλημα. Πες. Αν έχει πρόβλημα, αν έχει πρόβλημα η Βέρεια, έχεις και εσύ. Το γιατί. Πάντως, εγώ ρε φίλε, δηλαδή όπως τα βλέπω τα πράγματα, ήρθε ένα παλικάρι να πούμε γιατί. Κακά τα ψέματα τόσα χρόνια που περνούσαν πρόεδροι με μεγάλα ονόματα, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα το παλικάρι το έχει κάνει. Το έχει τηρήσει. Και μπράβο του και το βγάζω το καπέλο. Το βγάζω το καπέλο πραγματικά. Μάλιστα. Πιο πολλά για μένα οφείλει στον προπονητή. Δηλαδή, κοίτα μη χαλάσουνε τίποτα και πάει η Βέρεια με τον ΠΑΟ και βγάλει το σκαρπέλο. Και αρχίζει και κυνηγάς. Έχει τηρήσει όλα το παλικάρι, έχει ρίξει και λεφτά. Η ομάδα να μην την ξεκινάει την αρχή. Και όλα είναι κομπλέ. Κοίταξε, δεν είναι το παλικάρι, η αδερφή του είναι μεγάλο μέτοχος, να ξέρεις. Βρόπτες έλας είναι, δεν με ενδιαφέρει. Μας ενοικοκύρεψε, Εσύ έχεις τον Άρη γυναίκα στο ποδόσφαιρο, γυναίκα στο μπάσκετ. Καλά πας. Από εκεί που και στα ουρούνια να πούμε, τώρα έχεις γυναίκες. Νοικοκυρωμένος στο μπάσκετ, νοικοκυρωμένος και στην παραδείγμα. Δεν λέω εγώ τώρα. Αυτά βλέπω. Τώρα τι θα κάνει μετά από 2-3 μήνες. Ήρθα δύο νοικοκυρές και σε νοικοκυρέψανε, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, αυτά. Bye bye. Αυτά θα τα πούμε. Είδες τι έγινε. Γυναίκα στο ποδόσφαιρο, γυναίκα στο μπάσκετ. Από εκεί που ήταν οι γουρουνάδες, θα πούμε. Κατάλαβες Κόκκινε. Λέγε ναι. Κόκκινε, πάνω στο επόμενο. Καλημέρα, ναι. Τελευταίος, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να σας ευχηθώ για την εκπομπή σας. Είναι πάρα πολύ καλή. Την ακούω κάθε μεσημέρι. Πες μας το δεις από τη Δράμα, τώρα πέσουμε ξερί. Όχι, δεν είμαι από τη Δράμα, από τη Χαλκιδική είμαι. Ναι. Όχι Χαλκιδική, είμαι ερωτικός μετανάστης της Χαλκιδικής. Οι Χαλκιδικιώτες είναι. Να μην τους χαρακτηρίσω. Στη γειτονιά που μένεις και εσύ. Πόπο φίλε Χαλκιδικιώτες. Ο Θεός να σε φυλά από Χαλκιδικιώτη. Ένας φίλος μου Παλαιστής πλάκωσε ένα στην Νικήτη γιατί. Γιατί. Πάρκαρο ο ανθρωπάκος.
μπροστά σε ένα σπίτι. Δεν έχει το σπίτι αριθμό αδείας και τα λοιπά. Πάει μετά από το μπάνιο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ένα βόδι είναι αυτός ο φίλος μου. Ξεφούσκωτο το ένα λάστιχο, ξεφούσκωτο και το άλλο λάστιχο. Λέει, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί με ξεφουσκώσατε το λάστιχο? Βγαίνει ο γαμπρός από μέσα. Δεν ξεφουσκώσαμε κανένα λάστιχο, πετάγεται η πεθερά. Και πώς θα παρκάρει η Μαρία? Εκεί έρχεται, μου ξεφούσκωσε το λάστιχο. Λέει, ρε φίλε, δεν τρέπεσε λίγο? Βγαίνει και η γυναίκα του, λέει, καλά, ρε, δεν τρέπεσε λίγο? Κάσε μωρή, τι λέει κι εσύ. Ο άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι, ο δικός μου Παλαιστής, τον τραβάει ένα σουλτάν Μενεμέτ, τον κάνει μπαούλο. Μα τι είναι αυτή εδώ, ρε? Πάνω να φάζει ένα εστιατόριο στη Βουρβουρού. Γεια σας, γεια σας. Μια σουτσουκάκια, μια σουβλάκια, μια πατάτες, μια σαλάτα κτλ. Πόσο κάνει? 60 ευρώ. Πολύ ωραία. Πάρ την κάρτα, πάρ την κάρτα τη χρεωστική. Λέει, δεν παίρνω κάρτα. Λέει, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Λέω, προφυλακτικό είναι. Τι είναι αυτό, ρε βλάκα? Του λέω, κάρτα είναι. Λέει, δεν έχουμε τέτοια. Δεν πληρώνω, ρε, του λέω. Μα δεν έχεις κάρτα χρεωστική σε τουριστικό μέρος, ρε βλάχο, κολοχαλκιδικιώτη του, του λέω. Και έγινε εκεί τη μπουρλή στο κάγκελο. Άστα δεν είναι για. Πάει συμφωνικά όμω. 90 ευρώ με πρωινό. Εσύ πήρες, σταμάτα λίγο, μιλάνε, ρε. 90 ευρώ με πρωινό. Λέει, καταλαβαίνεις τι τραβάω κάθε μέρα. Λέει, το πρωινό δεν ισχύει. Τώρα πάρω, λέω, την καραμπίνα από εδώ. Άρα καλοκαίρι είναι, παιδιά, έχεις δε κάνει το λακάμα. Πάμε παρακάτω, λέγει. Λοιπόν, εντάξει, βασικά πήρα γιατί έτσι πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή και μου αρέσει πραγματικά, μου αρέσει να παρακολουθώ κάθε μεσημέρι. Είμαι φίλαθρος του Άρη, όχι ο πάντως, φίλαθρος του Άρη. Εγώ πάντως δεν έχω την αισιοδοξία που είχες πριν, ότι τόσο εύκολα θα ανέβει ο Άρης. Δεν την έχω. Παρότι, εντάξει, έχει καλούτσικη ομάδα, αλλά δεν την έχω αυτή την αισιοδοξία. Πιστεύω είσαι αισιόδοξος, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα να λες θα βγω με 20, θα βγω με 15 πόντους. Όχι, δεν το συζητώ αυτό το θέμα. Δεν το συζητώ. Έτσι, δεν το συζητώ. Έχω και πάρα πολλούς φίλους στο Ηράκλειο, κατεβαίνω τακτικά στο Ηράκλειο εγώ. Εντάξει, και αυτοί λένε και αυτά που κάνουν και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι μια ομάδα με τεράστια δυναμική, έτσι. Ναι, αλλά έχει πέσει το Πασόκ, το οποίο εκεί έδινε συντάξεις σε κανονικούς ανθρώπους, τους έβγαζε τυφλούς. Και σε ακανόνιστο. Έχει δώσει εκεί λεφτά κτλ. Και ο Όφη με το Πασόκ είχε μια σχέση καλή. Δεν λέγεται Πασόκ, λέγεται Πακόκ. Λοιπόν, πάντως τα πράγματα δεν τα βλέπω εγώ τόσο εύκολα. Εντάξει. Γίνουν δύο ομάδες, είναι πολύ λίγες. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Αλλά έτσι ακριβώς. Αν θες να είμαστε σοβαροί, μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος έχει πάρει ένα ικανοποιητικό ρόστερ. Καλό. Συμφωνώ. Έχει ένα προπονητή. Όσο στα οικονομικά του ο Καρυπίδης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν σκάσει καν κανόνι. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω ότι θα ανέβεις εύκολα. Περίμενε. Θεωρώντας και αυτό δεδομένο. Δεν το βλέπω αυτό. Δεδομένο, ρε, δεν είναι τίποτα. Συμπράσει ένα πρωί. Ακριβώς, μπορεί αύριο να ακούσω ότι ψώφισα εγώ. Ακόμα και αυτό να είναι δεδομένο, δεν ανεβαίνεις εύκολα. Οι ομάδες είναι πολύ δύσκολες. Και όποιος νομίζει ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα τόσο εύκολα, είναι πολύ λάθος. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, χαιρετώ. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα και σε εσένα και σε όλη την Χαλκιδική. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κανελάκης. Έλα. Χθες ήμουν σε μια βάπτιση. Πήγαμε στο Κανελάκη στη βάπτιση. Ήταν ο Κανελάκης εκεί. Ασέφαλα κράπα από κάπου. Τι να σε πω, ρε. Τι να σε πω, ρε. Εντάξει, από κάπου ήταν γνωστό. Ήταν από την πλευρά τη κοπέλα. Τι το βάλανε. Τι. Για διαβάστε. Γιατί δεν το διαβάσω. Ζητείτε κοπέλα 25 έως 30 ετών, πλασιέ σε εταιρεία με φωτιστικά. Τηλέφωνο λέει 432-019. 6986-926-245. Πλασιέ σε εταιρεία με φωτιστικά. Τι απουλάει δηλαδή, φωτιστικά door to door. Λοιπόν, μπαίνετε ραπτό.gr. Γεια σας. GR. 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 Γεια σας.